Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση πληστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει μέχρι και τις 4. Εμίλιος Γαβριλίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ο Εμίλιος είναι εδώ και από πίσω του είναι ο δαίμον των ηχοληπτών στο production, Θανάσης Καζαμπάκας. Η Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340. Μετρόπολης 95,5 με λαδινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό και μιλάμε για το Facebook. Και φυσικά έχουμε διαγωνισμό και σήμερα, πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, καθώς το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 μαζί με το Θέατρο Βαργίνα του Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη διοργανώνουν μια πολύ όμορφη βραδιά για το ντέρμπι της Κυριακής στη μεγαλύτερη high definition γιγαντοοθόνη της πόλης, όπου πιο συγκεκριμένα 5 από εσάς θα πάρετε και ένα φίλο σας να παρακολουθήσετε το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Γράφετε ΑΜΗ 3. Αφήνετε κενό. Τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344. Άφθονη μπύρα και κληρώσεις την διάρκεια του ημικρόνου για 5 από εσάς οι οποίοι θα πάρετε μαζί σας και το φίλο σας ή τη φίλη σας. Γελάς, αλλά κοντοστάθηκα για να μην κάνω λάθος. ΑΜΗ 3. Κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Από το να κάνω λάθος και να το πληρώνω, καλύτερα να προσέχω και να αργήσω μισό λεπτό. Πας αργά για να φτάσεις γρήγορα. Όποτε θέλεις πες, είναι προτιμότερο. Ναι, προσέχω για να έχω. Εντάξει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει. Θέλει προσοχή. Ναι. Επειδή τα λάθη πληρώνονται και καμιά φορά πληρώνονται πολύ ακριβά, καλό είναι να προσέχουμε. Τι λάθη πληρώσαμε ακριβά, μωρέ? Οτιδήποτε. Πες το αυτοκίνητο. Τι έκανε? Πας λίγο πιο γρήγορα. Παπ, κάνεις ένα λάθος. Ναι. Ή μιλάς στο κινητό. Παπ, δεν προσέχεις ότι έχεις stop. Έρχεται το λεωφορείο, πέφτει πάνω σου, κάνεις μπαρλιά και 5 αυτοκίνητα και φυσικά πρέπει να πληρώσεις. Ναι. Πλήρωσες τίποτα από την τσέπη σου, δηλαδή? Γι' αυτό πληρώνω την ασφάλεια, ξέρεις. Η ασφάλεια τα πληρώσε. Και λοιπόν. Η ασφάλεια τραβάει τα μαλλιά της. Εγώ... Τους ασφάλισε τα μάξι. Εγώ πληρώνω ασφάλειες όμως για οτιδήποτε. Πληρώνεις ασφάλειες γιατί είσαι άνθρωπος ο οποίος τρακέρνει, καταστρέφει. Εσύ ρε φίλε, συγγνώμη, άμα κάνεις ένα πρόγραμμα για την ιατροφαρμακευτική σου περίθαλψη. Μάλιστα. Γιατί δεν πιστεύεις στα συστήματα, βλέπεις ότι είναι υποδιάλυση. Ναι, ναι, ναι. Είναι κακό ή σημαίνει ότι είσαι ασθενής? Αν είσαι ασθενής, δεν σε κάνουν. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αν είσαι κακός οδηγός καταρχήν, να ξέρεις από ένα σημείο και έπειτα δεν σε κάνουν ασφάλεια. Τι δεν σε κάνουν? Δεν σε έχουν πάρει το δίπλο. Σε να σε κάνουν ασφάλεια, ακόμα οι εθνολογικές εταιρείες. Φυσικά και μου κάνουν. Μα, πολύ καλές. Μόνο μία φορά έχει γίνει η πετιότητα δική μου. Ναι, οι άλλες πετιότητες ήταν αλλών. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Άλλα θέματα. Θέματα πολλά. Ναι, για να ακούσουμε. Ιβάν Σαββίδης ανέλαβε ο ίδιος. Ναι. Σκορπώντας έτσι στους 5 ανέμους ψεγάδια και απορίες. Γιατί πολλές φορές είχες την απορία και ορθή μου φορά. Ούτε καν ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Βρε καλά, είχες ασχοληθεί όμως. Δεν σου τη λέω. Πες μου τι. Είχες πει στο παρελθόν, γιατί δεν μπαίνει ο ίδιος πρόεδρος? Όχι, δεν το είπα αυτό ποτέ. Το είχες πει. Δεν ασχολείται, είπα. Άλλοι τα λέγανε. Γιατί δεν μπήκε ο ίδιος πρόεδρος? Καλά, δεν επιμένω, δεν άμα λόγω. Το να πω πρόεδρος και να μην ασχολούμαι το ίδιο πράγμα είναι. Ή να μην ξέρω μπάλα, ή να μου φέρουν, ξέρω εγώ, στους 10 παίκτες 9 απαλτά. Είναι άλλη οντότητα όμως. Τι οντότητα, μωρέ, είναι? Τι οντότητα είναι? Πάντως περαστικός δεν είναι, ούτε φεύγει. Και τι, δηλαδή θέλουμε να αποδείξει ότι επειδή είναι πρόεδρος δεν είναι περαστικός? Δεν θέλει να δηλαδή, πω. Άμα γίνει πρόεδρος σήμερα και φύγει του χρόνου. Απλά αποδεικνύεται και με αυτό. Τίποτα δεν αποδεικνύει αυτό. Για μένα. Πάντως εγώ λέω για τον οπαδό. Ποιον οπαδό? Για τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Τι κάνει αυτό? Όπου ήταν αντιπαθής. Ναι. Ή δεν ήταν τόσο συμπαθής. Τώρα το συμπάθησε που έγινε πρόεδρος. Μάλιστα. Λες εσύ.
Λέει ο παδός του ΠΑΟ και λέει και ο Γρηγόρης. Ναι, τι λέει ο Γρηγόρης? Ότι άλλο είναι να ακούσω ότι υπάρχει ένας ο οποίος έχει φράγκα και βάζει όποιον γουστάρει γιατί έτσι θέλει, ναι, και έτσι μπορεί. Μάλιστα. Και ασχολείται και με αυτό. Μάλιστα. Και άλλο θέτει αυτόν στη θέση του Προέδρου. Ναι. Κάτι που με κάνει να ελπίζω. Ρε, στην ουσία, τον ΠΑΟΞΗ, όχι εμένα. Η ουσία ποια είναι? Ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος σοβαρά και περισσότερο. Δηλαδή πρέπει με την να ομάδα. Γίνει πρόεδρος για να ασχοληθεί περισσότερο σοβαρά. Δηλαδή, άμα δεν ήταν πρόεδρος, δεν θα ασχολιόταν σοβαρά. Δεν τα αυτά. Η κοινωνία μας διακατέχεται από ταμπού. Είσαι μια γυναίκα χρόνια. Και σου λέει, ρε φίλε, κάνεις και παιδιά. Δεν θα την αποκαταστήσεις. Λες και εσύ δεν έχεις οικογένεια. Δεν θεωρείς. Θέλουν βούλα και υπογραφή. Αυτό σου λέω. Εγώ δεν λέω ότι αλλάζει τίποτα. Ρε κόκκινε στο Θεό που πιστεύεις. Δηλαδή, αν δεν παντρευτείς μια γυναίκα και την έχεις όπως πρέπει να την έχεις, ας πούμε, ναι, κτλ. Ενώ αν την παντρευτείς, δεν τη δίνεις φράγκο, την πετάς και τα λοιπά. Τι σημασία έχει να την παντρεύτηκες? Καμία σημασία. Τότε τι μας λες τα ταμπού σας, να πούμε εδώ πέρα. Μα ταμπού μας, ίσα ίσα που δεν διακατέχομαι από ταμπού. Άσε που δεν διακατέχεις από ταμπού, γεμάτος από ταμπού είσαι. Καλά, μεγαλύτερο ταμπού όπως είναι. Άσε ρε κόκκινε τώρα με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, ποιος ασχολείται, πάνε στα άλλα θέματα. Με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ποιος ασχολείται με αυτό το πράγμα. Βγήκε τώρα Οικονομίδης στον Μπούζα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος κτλ. Άσε ρε το παραμύθι τώρα. Το μόνο που θέλετε από τον Ιβάν Σαββίδη είναι να σας δίνει κανένα φράγκο, δεν λέω για τον Οικονομίδη, τον οποίο τον εκτιμώ, επειδή τον άκουσα στον Μπούζο. Το μόνο που σας ενδιαφέρει για τον αυτό είναι να πληρώνει τον ΠΑΟΚ, να πληρώνει εσάς, να πληρώνει τις μεταγραφές και από εκεί και πέρα είτε γίνει πρόεδρος, είτε γίνει άρχοντας, είτε βάλει φέση, είτε βάλει στέμα, δεν το γουστάρουν τώρα, καταλαβαίνεις. Άμα δεν πάρουν πρωτάθλημα, δεν παίξουν μπάλα, δεν πάρουν κύπελα κτλ., δεν πάνε να γίνει πρόεδρος, δεν πάνε να γίνει διευθύνων σύμβουλος, δεν αγαπιέται, ρε. Και άμα δεν ταΐζει δεξιά και αριστερά θεσμικά κομμάτια του ΠΑΟΚ, πάλι δεν θα αγαπηθεί. Μάλιστα. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Όχι, δεν κάνω αυτή κουβέντα. Άμα δεν ανοίξει την Ωμέγα TV να βάλει 100 μαντραχαλέους, 30 δημοσιογράφους και 70 οπαδούς, δεν θα τον αγαπήσει. Και 200 security. Βάλε ό,τι θέλεις. Φύλακες. Θα γίνει πρόεδρος και θα τον αγαπήσει. Αυτές τις αηδίες σκέφτηκες πολύ να τις πεις πρωί-πρωί. Όχι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται να γίνει πρόεδρος. Α, παράταμε. Με αυτά που είπες, πρόεδρος. Πρόεδρος. Πρόεδρος τι. Το κατάλαβες. Άσε ρε τώρα. Με αυτά το που είπες τώρα, ρε κόκκινε. Δεν αγαπιέται. Μα ομάδα πρωταθλητισμού. Αν πληρώσει, αγαπιέται. Άκου να δεις. Αν πληρώσει, περίμενε, αγαπιέται. Περίμενε. Δεν απαντάς. Θα... Απλή είναι. Αν πληρώσει, αγαπιέται. Ρε εσύ, 7 φορές θα μου κάνεις την ερώτηση. Καθυστερημένος είσαι, ρε, αυτιστικός. Εγώ που ρωτάω ή εσύ που δεν απαντάς. Αυτιστικός είσαι, ρε. Περίμενε, εγώ... περίμενε να απαντήσω, βρε αυτιστικέ. Περίμενε. Τιμή μου κάποιος ο οποίος δεν έχει. Άσε με, ρε κόκκινε, ήσυχο. Στοιχεία εγκεφάλου. Στοιχεία εγκεφάλου δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχει. Στοιχεία εγκεφάλου. Εάν κάνει ομαδάρα, ναι, θα αγαπηθεί από το φύλαθλο κοινό. Εάν δεν πληρώνει αλλού, δεν θα αγαπηθεί. Εάν κάνει και ομάδα και πληρώνει όπως κάνει ο Μαρινάκης, θα αγαπηθεί. Το καταλαβαίνει. Είναι ολόκληρη έκθεση. Άρα, άμα πληρώσει, θα αγαπηθεί. Τελειώσαμε. Παρακάτω. Γιατί δεν μου το είπες από την αρχή? Γιατί, ναι, και έπρεπε να μου κάνεις μια ερώτηση. Εφόσον πληρώσει, θα αγαπηθεί, θα μπορούσε να μου πεις ναι. Και τελείωνε η κουβέντα. Ναι, το γενικεύω. Το πηγαίνω το πλατιάζει. Το πλατιάζω σε 3 δευτερόλεπτα, όχι σε ένα χρόνο. Άσερε. Άντε, πάνε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Ναι, άντε, μπράβο. Λοιπόν, δεν είσαι ο μόνος ο οποίος κουράστηκε από χθες. Είναι πράγμα και άλλοι. Από το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι? Στο Άνφιλντ. Το έπαιξες? Όχι, ρε, δεν ασχολήθηκε. Δεν ασχολήθηκε. Δεν ασχολούμαι με τέτοια. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να πάει. Δεν ασχολείσαι, ρε, κόκκινο, με τέτοια. Δηλαδή, δεν είδες, δηλαδή. Σε αυτό το επίπεδο, ναι, πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος. Ναι. Για να τζογάρεις και να πεις ποντάρω στη Λίβερπουλ, στη Μάντσεστερ, στη Στοχή. Γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί. Είναι ένα επίπεδο ομάδων, ναι, το οποίο όποιο αποτέλεσμα και να έρθει είναι φυσιολογικό. Ναι. Δεν υπάρχει έκπληξη. Δεύτερον, θεωρώ ότι υπάρχουν άλλα παιχνίδια, ναι, τα οποία προκαλούν τη δική μου. Ποια είναι αυτά? Θα σου πω. Μάλιστα. Στο ανοίγω. Τι με ανοίγεις? Και σου δίνω κιόλα. Σήμερα έχουμε Champions League. Champions League. Λοιπόν, εγώ θα παίξω Πόρτο σήμερα. Ρε, τι θα παίξεις, τι θα δεις, ρε, η Πόρτο, για το κουμάρι βλέπεις την μπάλα, ρε. Όχι, ρε. Δηλαδή, αν δεν, δεν ρίξεις κουμάρι, δεν βλέπεις την μπάλα. Για το κουμάρι με ρώτησες. Για το κουμάρι, πε. Δηλαδή, αν θες να μιλήσουμε τακτικά, θα σου πω. Ρε, οι άνθρωποι. Δύο πράγματα ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Για το κουμάρι. Το λες, είδες τώρα. Τώρα μου κάνεις τα μούτρα από κοιμά. Χοιρινό κλίμα. Του λες του ανθρώπου, το είδες το μάτς και σου λέει, δεν παίρνω σε διαδικασία, λέει. Και μιλάει για τον τζόγο ο άνθρωπος. Ρε, το μάτς το είδες. Το είδα, ναι. Ωραία. Και κουράστηκα. Και κουράστηκε. Ναι.
Δηλαδή τον Ηρακλή που το βλέπει και κουράζει, κουράζει με τη Λίβερπουλ. Μα έχω απαιτήσει από τη Μάντσεστερ και τη Λίβερπουλ. Άμπρα. Τόσα λεφτά παίρνουν. Δηλαδή ο Ηρακλή τι μπορεί να προσφέρει. Μάλιστα. Τι κατάλαβε από τη Μάντσεστερ. Τι κατάλαβε από τη Μάντσεστερ. Ναι. Αν τη Λίβερπουλ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ. Ποιο το πάρει. Ποιο το πάρει. Η Σίτι. Χαρχαρχάρ. Παιδιά, βάλτε άλλα 5 παιχνίδια. Δε σταυρό η νίκη η Σίτι. Μαυροκαλτσίτιδα, αγόρι μου. Γκαντεμό, αβρέμου εσύ. Εγώ πάντω μα διπλό να έρθει 5-0 δεν έχω δώσει. Αυτό το ξέρει. Γιατί το λες, για παίρνω. Στα 25 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, δεν θα συμβεί και αυτό. Στα 25. Εδώ η Ηρακλής έπρεπε να χάσει 5-0 και έχασε ένα 0. Εντάξει. Δηλαδή, αφού είναι όμω το σύμπαν. Ναι. Δηλαδή, δεν καταλάβω αυτό. Τι σημαίνει ότι εσύ το προγνωστικό σου ήσουν λάθος. Εγώ δεν είμαι τζογάρα. Δηλαδή, αν εγώ καμαρώνω, ναι. Αν τώρα βγω ναι. Και καμαρώσω για το 0 σε ένα γκολ, θα είμαι γελίο υποκείμενο. Γιατί να μην καμαρώσει. Γιατί ρε φίλε, κατά λάθος. Το πιάσες. Και λοιπόν. Λοιπόν, τι? Και λοιπόν εσύ έπιασες. Εσύ έπιασες τριάδα. Και λοιπόν. Εσύ έπιασες. Είπες άσο-άσο ΠΑΟΚ, διπλό-διπλό Ολυμπιακός ναι. Και ποιο είχες δώσει 0 σε ένα γκολ τον Ατρόμη. Τον Ατρόμη. Έδωσε τριάδα βγήκε. Στα άλλα δεν πήγες καλά, σε αυτό πήγες. Εντάξει, πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τζόγι. Αλλά το ότι μου βγήκε εμένα. Ρε, μπαγάσα, αν έδινε γιατί τον Ηρακλή, τον έλεγε. Εσεί που κάνετε, παίζετε κουμάρι. Ναι. Εντάξει. Και είστε, α πούμε, χρόνια. Σαν εγώ, όπω βλέπει, λέω και τα καλά του άλλου και άκουμε, τα στραβά. Ρε, εσύ αμέσω. 5-0. Ποια είναι η ερώτησή μου. Ναι. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Εάν ένα μάτ δεν το ποντάρετε ναι. Ή δεν το πείτε να το παίξετε. Θα το δω. Το βλέπετε. Εγώ το βλέπω. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ωραία. Γιατί ποντάρω σε όλα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Πώς το πες? Ποντάρω σε. Πόνταρα χτες στην ΑΕΚ. Στεναχωρέθηκα που είδατε. Ποιοι είναι οι Unitedistes που μας βλέπουν. Πόνταρα χτες στην ΑΕΚ, συγγνώμη. Πού να την ποντάρεις αφού δεν είναι στο αυτό. Χι την είπα εγώ την ΑΕΚ. Εγώ σου είπα ότι είναι διπλό. Εντάξει, μπράβο. Ότι αρχή. Δεν χαλάει το διπλό. Τελείωσε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα γιατί ακούνε εξελίξεις και καλά ακούνε εξελίξεις. Ο κ. Σπάγια μάλλον φεύγει. Έφυγε, πάει. Δεν έφυγε ακόμα. Τελείωσε. Ο Σκρούτζ Μακντάκ, όπως το λέει και ο άλλος απίθανος. Ναι, τι. Για να δώσει 2 δραχμές, σου σκέφτεται 10 φορές. Και καλά κάνει. Ας στείλει 2 γορίλες να το διώξω. Ξέρει αυτός. Ξέρει. Όπως είπα, οξύδες διώξει, θα το σμόλ για να μην τον πληρώσουν. Το Μάικ. Ξέρουν αυτοί. Άμα είναι να μην πληρώσουν, ξέρουν. Στέλνουν 2. Λοιπόν, είδες καταρχήν. Όλο το μάτς. Όλο το μάτς. Είδες ότι ο Άγγελος, ενώ είναι τρομερός σκακιστής, παύλα coach. Δεν βάζει την αυτοσυντήρηση μέσα στη συνταγή και γι' αυτό την πληρώνει. Τι αυτοσυντήρηση να βάλει. Καταρχήν ο Άγγελος. Πήγε κατακτητικά. Πήγε κατακτητικά πρώτον. Δεύτερον. Κατέβηκε άλλο με τον Αραβίδη. Έχει πολύ κακό υλικό η Λάρισα. Όχι κακό. Πολύ κακό υλικό η Λάρισα. Τι μέσο όρο ηλικία έχει η Λάρισα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δε τα όλα. Στα στόπερ τη λοιπόν έχει καταρχήν έναν υπέρβαρο center back. Ένα Γιουγκοσλάβο, πώς το λένε, Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς, άμα έρθει εδώ στο κηλικείο του Κλαδά, θα φάει, θα, τον, θα φάει και τον Κλαδά, θα φάει και την Αλίκη. Λοιπόν, του κατασπαράξει. Και για επιδόρπιο, μπορεί να φάει τον Γρηγοριάδη. Λοιπόν, εγώ μπορώ να γλιτώσω. Εσύ θα γλιτώσει γιατί το κρέα σου είναι άνοστο, δεν τρώγεται. Λοιπόν. Καθυστερημένο. Λοιπόν, έχει ένα τέτοιο center back. Μετά από εκεί πέρα. Έχει έναν Αβραμ, ένα Κύπριο, ένα φαλακρό σαν και εμένα, πολύ άσχημη φάση. Επιθετικό. Ένα πράγμα. Τι? Επιθετικό. Επιθετικό, τον έβαλε εσωτερικό μέσω και να βγαίνει και από αριστερά λίγο. Δεν σου θυμίζει. Η Ιεροσυλία. Δεν σου θυμίζει λίγο ο Κά. Τι ο Κά, εσύ, τι. Τα στοιχεία του. Φύγει από καμία. Η Ιεροσυλία σου είπα. Μύρε κόκκινε. Δεν σου θυμίζει λίγο. Μύρε οι κινήσει του. Θα έρθει ο Κά με το αεροπλάνο και θα μα δει ρε. Προπονητή ήταν. Μύρε κάσε, μην μιλά ρε. Άστορε. Έχει ένα σέντερφορ. Έβαλε χθε ένα γκολ τον Ασλίδη 17 Οκτωβρίου. Τώρα ξανά πότε έχει γενέθλια, Απρίλιο εσύ. Ναι. Θα ξαναβάλει τον Απρίλιο γκολ. Επόμενο παιχνίδι ναι, Λάρισα που ναι, παίζει, ναι, θα σκοράρει ο Νασλίδη. Καλά, καλά, εντάξει, λέγε την μπάλα που βλέπει. Θα σκοράρει ο Νασλίδη. Κρατάω σε αυτό. Στατιστικό. Και σκοράρει και σε εμά που δεν παίρνει και πόντο η ΑΕ. Κάνει και καλό σου το Νασλίδη να κάνει ναι, και το διδί. Εντάξει, το διδί δεν το κάνει το διδί. Και ο Ανέστη, παρότι είναι ψηλό, έχει καλά αντανακλαστικά. Άμα τον βγάλει έξω από τη μικρή περιοχή τον Ανέστη, είναι για να παθαίνει έμφραγμα ο ΑΕΚΤΖΙ. Λοιπόν, δεν έχει υλικό ο ανθρωπάκο. Ναι. Ανοίγεται κιόλας γιατί εγώ είπα την ΑΕΚ θα πρέπει να τη σεβαστεί όπως τον Ολυμπιακό. Σωστά. Ποια Παναγιά θα του μιλήσει, η Τρυπητή, η Γρηγορούσα, η Θεομηνούσα. Ποια, ανάλογα ποια Παναγιά θα μιλήσει τον Άγγελο. Χθες λοιπόν. Η Γρηγορούσα το μιλήσει. Ναι, η Γρηγορούσα πήγε αργά. Λοιπόν, χθες πρώτη φορά έπαιξε ο Αραβίδης με τον Πλατέλα και η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 σχετικά, δεν από εύκολα, αλλά είχε ένα τεράστιο πρόβλημα καθώς δεν έπαιξε με καθαρό ημοκόφτη. Και ο Σκρούτζ Μακντάκ, όπως λέει ο ΑΕΚΤΖΙΣ, δεν μπορεί να τη βγάλει με Γιώχανσον Σιμόες. Το ερώτημα είναι γιατί δεν παίζει ο Σιμόες. Μπορεί.
Γιατί δεν παίζει ο Σιμόες? Αυτό είναι ερώτηση. Ένα είναι ερώτημα. Γιατί αν είναι τραυματίας ο Σιμόες, για ποιο λόγο είναι στον πάγκο? Αυτή είναι η ερώτηση. Το άλλο είναι ότι βάζοντας και Μάνταλο και Μπακασέτα σε ρόλους εσωτερικού μέσου, μέχοντας τον Γιώγανσον μόνο υποτυπώδη κόφτη για την οκτάρη, δημιουργούν οι αντίπαλοι σωρία ευκαιριών. Και αν η Λάρισα είχε καλές εκτελέσεις, καλύτερη ποιότητα, καλύτερη ποιότητα στις εκτελέσεις, θα είχαμε τέσσερα γκολ, θα τρώγε η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα τρώγε. Ναι. Πάντως θα ήταν διαφορετική. Δεν βγαίνει, λοιπόν, η εξέλιξη του αγώνα. Πρωτάθλημα, κύπελο και ευτυχώς απεκλείστη. Δεν βγαίνει με Γιώγανσον Σιμόες, και ο Σιμόες μάλλον ζητάει λεφτά. Θέλει και backup. Ναι, backup δεν έχει, κορδέρι, μορδέρι δεν υπάρχουν. Και Ανεστίδιο Πλατέλας, ο οποίος και έκοβε σαν back και έβγαινε σαν extreme και έκλεινε σαν δεκάρι και σούτερνε και έκανε. Και ο Μασκοφόρος ήταν καλός. Λίγα πράγματα. Καλός. Και ο Μπακασέτας λίγα πράγματα. Βελτιώνεται. Πολύ καλός ο Κετσπάγια στις αλλαγές του. Γιατί... Σε τακτικό επίπεδο. Τι αλλαγή έκανε που σ' άρεσε? Ποια ήταν η αλλαγή που αφού δε στο μάτι που σ' άρεσε? Ποια από τις τρεις αλλαγές άρεσε? Μετά την αποβολή, ρε μάγκα. Τι έβαλε? Δες τις αλλαγές και πες μου. Εσύ πες μου. Εσύ τα ξέρεις. Άστο να πάει στο διάλογο. Μετά την αποβολή. Έχει βγάλει εκείνο τον Καμπούρη, τον Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος τον έχει βάλει έξω αριστερά τον Καμπούρη. Τι έπαθε ο Χριστοδουλόπουλος? Δεν ξέρω τι έπαθε ο Χριστοδουλόπουλος, ρε. Και έβαλε εκεί πέρα τον Αραβίδη, σαν εξτρέμ που βγήκε καλύτερος. Και έβαλε ένα 20 λεπτό αυτό το φορ. Κράτησε την μπάλα, έκανε τον Αλμέιδα. Για ένα 20 λεπτό είναι καλός ο Αλμέιδα. Πέταξε και το Λαμπρόπουλο θέση του Πλατέλα, σημάζεψε το κέντρο και μπόρεσε και πήρε την νίκη. Τώρα που έβαλες, γιατί το διώχνουνε. Γιατί το διώχνουνε. Ένα λεπτό. Γιατί το διώχνουνε μετά από αυτό το παιχνίδι οι αεξίδες, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Με το που κάνει τελευταία αλλαγή και βάζει στη γραμμή το Μασκοφόρο, συμφωνείς ή διαφωνείς? Τι Μασκοφόρο στη γραμμή, ρε άναρχα ήταν. Τον Μπακάκι ήταν η τρίτη αλλαγή. Περνάει τον Μασκοφόρο, τον πέρασε στη γραμμή. Τον πέρασε την τρίτη αλλαγή, τη θυμάσαι ποια είναι? Με την κίνηση αυτή να περάσει τον Μπακασέτα, λέω, τον Μασκοφόρο στη γραμμή εξτρέμ. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Άστο αυτό. Μην ασχολείσαι με αυτό. Άλλα είναι τα θέματα της ΑΕΚ. Μην ασχολείσαι με αυτό. Κάποιο λάθος τρομερό που έγινε και σηκώνει όχι πρόστιμο, ό,τι μπορεί να φανταστείς, το πήρες χαμπάρι. Για πες εσύ που το πήρες. Ποιος σηκώνει πρόστιμο? Δικαιώνει εσένα. Ποιο δικαιώνει? Κατάφερε να αποβληθεί ο Χρυστοδουλόπουλος. Ποιος? Ο Χρυστοδουλόπουλος. Το κατάλαβε, το πήρες χαμπάρι. Εντάξει, το είδα και τι έγινε. Ενώ έχει γίνει αλλαγή, ρε φίλε, ενώ είναι στο τέλος. Και τι έγινε? Αυτό τι σημαίνει? Εντάξει. Αυτό δικαιώνει εσένα πλέον ότι είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής που. Δεν προβαίνει. Έχει κερδίσει. Για ποιο λόγο να προβεί μια τέτοια ενέργεια? Το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι ο φορ και ότι δεν έχει κόφτη και τον κόφτη που έχει δεν τον βάζει. Είναι θέματα αυτά. Ενώ είχε ένα δίδυμο που πέρσι δούλευε και συνυπήρχε καλά, φέτος δεν το χρησιμοποιεί. Τι συμβαίνει? Μάλιστα, τέλος. Αυτή είναι η ερώτηση. Απλή. Πολύ όσο για το φορ, μόνο σου είπες. Μπορεί να ξεκινάει η Μαραβίδη, μπορεί να παίζει 20 λεπτά ο Αλμέιδα, μπορεί να βρει λύσεις. Δεν είναι λύση αυτή για πρωταθλητισμό. Δεν είναι λύση. Ποιος μίλησε για πρωταθλητισμό? Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τον Κλάους, τα χάνει, θα τα βάλει. Ο άλλος έχει τον Μπέρκ, το χάνει, τα χάνει, τα βάζει. Εντάξει, ο Κλάους δεν έχει την ποιότητα του Μπέρκ, αλλά μπορεί να τα χώσει. Μετά, ο Ολυμπιακός ανέβηκε πολύ, ο Ιντέγε. Ο άλλος είναι παλέμαχος, δεν το βλέπω να παίζει, αλλά ο Ιντέγε είναι σε καλή κατάσταση. Πάμε ρε, πάτε, περίμενε λίγο. Πάρε στον κύριο στον Ολυμπιακό. Περίμενε λίγο, γιατί ο Ολυμπιακός τι είναι, ρε κόκκινε? Όταν έπαιρνε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Μαρινάκι τηλέφωνο να σε σώσει, τότε καλά ήτανε και δεν σας απαντούσε? Δεν ήταν καλά, ε. Πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και παρέα μαζί μας είναι ο Στέργιος Πετκανίτσας, ο δικός μας κλειδαράς, ο οποίος... Γιατί? Δικός μου, φυσικά. Ο οποίος φροντίζει να σας ανοίξει αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι. Μόνο. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές ασφαλείας, χρηματοκιβωτίου. Μόνο. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά immobilizer, να πάτε εκεί, Δελφόν 101 και Mark Watson Αρηγωνία, να σας δώσει λύση άμεση, γρήγορη και κυρίως οικονομική. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό τον οποίο έχουμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Α3 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344, όπου με άφθονη μπύρα ξηρούς καρπούς θα μπορείτε να δείτε το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, αφού το παιχνίδι εξάγεται στο Καραϊσκάκι. Που, όχι, ρε, το ΠΑΟΚ δίνεις ή το ευρωπαϊκό? Για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Είσαι σίγουρος? Ποια, δες λίγο ποια είναι.
Δεν είναι για την Πέμπτη δηλαδή. Και για την Πέμπτη δεν είναι. Για το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ δεν είναι. Για την Πέμπτη δεν είναι. Για να μην μπερδευτεί. Τι γράφει εδώ το χαρτί. Αυτή την Κυριακή δεν είναι σαν τις άλλες. Το ντέρμπι που ξεσηκώνει ο Λελάς. Έρχεται στο Βεργίνα το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ 23 του μηνός στη μεγαλύτερη γιγαντοθόνη της πόλης. Ο Μετρόπολης, ναι, μάλιστα. Εγώ νόμιζα για την Πέμπτη έδινε, ρε. Και ήθελα να σε ρωτήσω. Τελείωσε. Λοιπόν. Να πάρω και κανένα χαπάκι μαζί του. Έχουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, ναι. Από σήμερα το πρωί ναι. Αποτελεί οριστικά παρελθόν ο Παπαδόπουλος από τον Ηρακλή. Και τι να κάνω εγώ τώρα, να στεναχωρεθώ. Αυτό θα σημάνει κάποιες εξελίξεις. Ποιες είναι οι εξελίξεις? Καταρχήν δεν τον θέλανε στον Ηρακλή. Ο Καγιούλης και ο Μπέκας. Δεν τον θέλανε. Ο Μπέκας δεν μας το πέστε στο ρεκόρ εδώ. Εμένα δεν μίλησε. Εμένα είπε εμένα. Δεν τον γούσταρα. Δεν τον γούσταρα. Όχι. Άρα τον έφαγε ο Μπέκας. Ο Μπέκας τον έβαγε, ο Μπέκαμ τον έβαγε, δεν ξέρω τι τον έβαγε. Εγώ ξέρω ότι ο Καγιούλης που λέει μα όχι και τα λοιπά δεν τον γούσταρε. Τώρα το λόγο, αν θέλω, τον πει ο ίδιος ο Καγιούλης. Λοιπόν, αυτό που λένε ότι ο Καγιούλης λέει αυτό και τα λοιπά, δεν είναι αυτό και ας έμεινε και τα λοιπά, παραμύθια είναι. Δεν τον ήθελε ο Καγιούλης. Και να σου πω και το άλλο. Ο Παπαθανασάκης με τον Καγιούλη που μιλάνε κάθε μέρα, ούτε ο Παπαθανασάκης τον ήθελε. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε, δεν το λέτε όμως. Ποιος λέτε παραμύθια εδώ. Τι το ξέρουμε. Ποιος γιατί ο Παπαθανασάκης δεν ήθελε τον Παπαδόπουλο του Άβελ. Γιατί. Γιατί ο Καγιούλης που μιλάει κάθε μέρα με τον Παπαθανασάκη δεν γούσταρε τον Παπαδόπουλο, αλλά επειδή έκλανε μέντες φοβούμενος την οικογένεια του Ηρακλή που τον γούσταρε, άφησε να φθαρεί ο Παπαδόπουλος και να φύγει από μόνος του. Ουσιαστικά δηλαδή τους κάψαν τον λάκκο, με άλλα λόγια. Αυτά πρέπει να λέμε. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Ένα-ένα. Τι ένα-ένα. Τι ένα-ένα. Και πολύ καλά λέει ο άλλος ο Βρούτος. Το ξέρεις το ρεπορτάζ. Δεν το ξέρω. Νομίζω το ξέρω μήνες το ρεπορτάζ. Νομίζω δεν το ξέρω. Με τον Παπαδόπουλο. Μήνες το ξέρω. Δεν το γνωρίζεις. Καλά, για πες μας, καλά θα είναι να κάνεις λίγο υπόλοιπο. Πες μας λοιπόν να μάθουμε. Λοιπόν. Για πες μας που το ξέρεις. Αποδεικνύεται ότι δεν θέλει ο Καγιούλης τον Παπαδόπουλο από ένα απλό πράγμα. Ποιο πράγμα? Κυριακή δηλώνει παραίτηση. Ναι. Και Δευτέρα πρωί παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει η Γερμανία ο Καγιούλης. Ναι. Και μετά για τα προσχήματα τηλεφωνεί μαζί του και προσπαθεί να τον μεταπίσει και. Λοιπόν. Αυτά ξέρεις πως τα λέω εγώ. Γυναικείες κατηνιές. Πες τα πως θέλεις. Να σου πω κάτι. Με τον Μπέκα και τον Καγιούλη. Εγώ αυτό, λέω τι ισχύει. Με τον Μπέκα και τον Καγιούλη. Να πούνε τον κόσμο του Ηρακλή. Ξέρεις, εμείς δεν τον γουστάρουμε τον Παπαδόπουλο και θέλουμε να φέρουμε άλλο προπονητή. Αυτό το καραγκιοσλίκι. Ναι, σε θέλουμε, αλλά φοβόμαστε να το πούμε και το δένουμε off the record ψιθυριστά. Αυτά είναι αδερφίστικα πράγματα και γυναικεία. Πάμε παρακάτω. Είπε κανείς όχι. Εσύ δεν βλέπω να το λες. Μου μιλεί και ο ύφος πάλι παίρνει. Εγώ λέω ότι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πρέπει να φωνάζω. Τι να φωνάζω. Να έχω δηλαδή. Αυτή είναι αυτό το βλέπω. Αυτή είναι η φωνή μου. Αυτή είναι η φωνή σου. Άμα φωνάζεις, την κάνεις αλλιώς τη φωνή σου. Τώρα είναι μιλή. Δεν την κάνω. Έλα μωρέ τώρα, τελείωνε. Θα μα φάσει τώρα κανένα μισάρο και τον Παπαδόπουλο. Ναι, άντε, τελείωνε. Λοιπόν. Ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Έφυγε. Αν δεν σ' άρεσε, κάτσε έξω. Έφυγε ή το διώξαν. Έφυγε. 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 Ναι. Και έφυγε γιατί. Γιατί έφυγε. Ρε. Γιατί πολύ απλά αλλιώς δούλευε με το team του. Ναι. Αλλιώς δούλεψε μόνος. Ναι. Και αλλιώς είναι τώρα τα πράγματα. Τι είναι αυτό τώρα. Ο Ηρακλής είναι όπως το δήλωσε την Κυριακή. Ναι. Όπως το δήλωσε. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Είναι μόνος. Ορφανός. Ξυπόλυτο στη βροχή και απροστάτευτο. Να δούμε καμία ταινία. Έρνο στη διάθεση του κάθε διαιτή. Βάλε Καζαντζίδη. Να του συμπεριφερθεί όπως θέλει. Ναι. Και δεν του δίνει κανείς σημασία. Μπράβο, δεν έχει αγανακτήσει. Τι ήθελε να του δώσει ο διαιτή σημασία. Από ποιον να φοβηθεί. Ωραία. Από τον Μάνο. Φεύγει. Από τον Ολλανδό θα φοβηθεί ο διαιτή. Τι. Φεύγει επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Επιτυχημένος 100% φεύγει. Γιατί είναι επιτυχημένος. Γιατί είναι επιτυχημένος. Πήρε μια ομάδα από τη Β' Εθνική. Εντάξει, την οποία την ανέβασε ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας από τη Γάμα στη Β' με διαταγή, με εντολή πρωθυπουργική. Ανεβαίνει λοιπόν Βόλος, Καβάλα και Ηρακλής, Τσαμπουκά από τον κύριο Ιωαννίδη. Εκεί μας συμφέρει η πολιτεία να μπλέκεται. Πάει λοιπόν από τη Γάμα στη Β'. Στη Β' Εθνική λοιπόν έχει μια ομάδα ο Ηρακλής, όχι την καλύτερη στον κόσμο, με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ από την ΑΕΚ, βγαίνει τρένο από τη Β' στην Α. Είναι άνοδος του Παπαδόπουλου του Άβεν. Στην Α Εθνική έχει την τύχη να έχει το Βέλιο, οπότε παίρνει τους βαθμούς
που του χρειάζεται για να σωθεί. Κάποια στιγμή ονειρεύεται και την πεντάδα και μόνο που την ονειρεύτηκε είναι επιτυχία. Σώνεται με πολύ μεγάλη άνεση ο Ηρακλής και κάποια σημεία έπαιξε και καλή μπάλα. Και η άλλη χρονιά που τα έχουν ρημάξει όλα. Μια ομάδα που πήρε το αφημί μιας άλλης ομάδας και σε δύο χρόνια κατόρθωσε με μηδέν χρέη να τα πάει 4 εκατομμύρια, 5 πόσο είναι. Ποιος είπε το ότι είναι δώσα. Ποιος είπε. Επειδή το ισχυρίζονται το. Ράσε τώρα τι είναι το γενέθλιο. Ρε, καταρχήν θα σου πω ένα απλό πράγμα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ξεμαθηματικά. Σου λένε 4,5 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη. Ναι. Τα 500 χιλιάρικα εξ αυτών είναι τα λεφτά που δίνουν στα ρήτρα και τον έλεγχο. Ναι. Πληρώνει 1 εκατομμύριο η Νότιχαμ για το Βέλιο. Ναι. Και πάλι 4,5 είναι. Πού τα λεφτά, πού πήγαν. Στην εφορία. Πληρώθηκε εφορία. Πληρώθηκε εφορία. Και ωραία. Ρωτάω. Ναι. Πώς γίνεται να πληρώθηκε 1 εκατομμύριο και αυτά που ζητάνε πάλι 4,5. Μάλιστα. Τι ζητάνε αυτοί. Ρωτάω, ρε φίλε. Τι ζητάνε αυτοί. Ρε, απλά ελληνικά είναι αυτά που λέω. Γαμώ, 4,5 πληρώθηκε. Για τον Παπαδόπουλο με ρωτά, ρε. Για τον Παπαδόπουλο με ρωτά. Γιατί βρίζει. Για τον Παπαδόπουλο. Δεν σε έχω βρει, δεν σε έχω πει τίποτα. Για τον Παπαδόπουλο. Τώρα που είπες. Για τον Παπαδόπουλο με ρωτάς. Αν φεύγει επιτυχημένος. Πολύ επιτυχημένος φεύγει. Ναι. Και στο καταλληλότερο μάτς φεύγει. Που του έχει το Λεωζίνιο που κάνει τον τραυματία έξω. Τον Μπαρτολίνι να παίζει με μισή καρδιά μέσα απλήρωτο. Όλους τους παίκτες απλήρωτους. Χωρίς τον Μπερόνε, χωρίς τον Λουκίνα. Με την Κόμενα να του βγάζει στο 27. Ακούδω. Στάπαμε. Με την Κόμενα να του βγάζει στο 27ο λεπτό. Το Σαραμαντά επειδή την κοίταξε στραβά. Εκείνα προστάτευτος. Και με το διαιτή στο 89 να μην του δίνει πέναλτι όπως λέει ο ίδιος και το πιστεύει. Είναι, δεν είναι, ψάξατε 10 φορές το βίντεο. 10 φορές το βίντεο. Είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι. Λοιπόν, φεύγει λοιπόν με 1-0 από την Τούμπα αντί για 6-0 έτσι όπως ήταν η ομάδα. Φεύγει με παράπονο για τη διαιτησία. Κάνει ρόμπα τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής. Τον κάνει ρόμπα τον ΠΑΟΚ. Ρόμπα ξεκούμπο τι τον κάνει, γιατί οι εντυπώσεις μένουν στο 90, οι φυλάδες του Ολυμπιακού λένε ορίστε κύριε εξηγιαντές, τον κάνει ρόμπα. Και φεύγει την καταλληλότερη στιγμή. Φεύγει επιτυχημένος, παίζει το όνομά του για την ΑΕΚ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι σε μια από τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, το όνομά σου να παίζει μαζί με του Ζουνίδη. Και έχει κάνει ηρωική έξοδο. Έχει και ανοιχτή την πόρτα πίσω, ιστροπονώστε. Θα δημιουργηθεί μια κατάσταση επαναφοράς στην ομάδα αν τα πράγματα επικοινωνιακά λοιπόν τα πράγματα είναι μια χαρά. Επικοινωνιακά είναι μια χαρά. Βέβαια, γιατί είναι μια χαρά. Γιατί λέει εγώ τα έδωσα όλα, την ψυχή μου, το αίμα μου κτλ. Φεύγω επιτυχημένος. Φεύγω και έρχομαι μετά να αναλάβει ο Χ. Αμπράμοβιτς στον Ηρακλή. Πρώτος υποψήφιος. Με ποιο προπονητή σώζεται ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν σώζεται. Mm. Ο Χριστός να κατέβει με τον Απόστολο Παύλο. Να κατέβουν στη γη, να πάρει ο Χριστός το προπονητή και ο Απόστολος Παύλος να είναι βοηθός. Και τεχνικός διευθυντής. Και διαιτητή να βάλουν, ξέρω εγώ, τον Απόστολο Πέτρο στην ΚΕΔ. Δεν σώζεται ο Ηρακλής. Δεν σώζεται. Όχι. Λοιπόν. Δεν σώζεται. Συγγνώμη. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα και σου ζητώ συγγνώμη. Δεν σώζεται όχι γιατί έχει το χειρότερο υλικό. Οι άλλοι με το Χαροντάκι, το My Market και το Μελθικιώτη και τον Καπετάνο Παλέμαχο και αλλαγή τον Αντώνη, αυτό το παλτό που φέραν από τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ χειρότερη ομάδα από τον Ηρακλή. Δεν μιλάω για το κομμάτι των παιδιών σαν ποιότητα. Μιλάω για το σωματείο που λέγεται Ηρακλής και είναι κατακριτέο απέναντι στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή κτλ. Και στον κόσμο του. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή ο Ηρακλής το χειρότερο υλικό για να πέσει κατηγορία. Ωραία. Δηλαδή ο Ατρόμητος για παράδειγμα δεν το θεωρώ καλύτερη ομάδα. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό λέω, ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό, ναι. Πέφτει για άλλους λόγους. Γι' αυτό λέω ούτε ο Ιησούς Χριστός δεν το σώνει. Εγώ είπα ότι δεν θα πέσει αγωνιστικά, θα πέσει έξω αγωνιστικά. Το πιο πιθανό, έχεις απόλυτο δίκιο. Το είχα πει όχι τώρα, τον το Μάιο. Γιατί το Γενάρη, ο Σαραμαντάς, δεν θα κάτσει να τρώει φακές, δεν πάει το... στα Γιάννενα. Δεν το ξέρω. Ναι. Ο Κυριακίδης που είναι καλός αθλητής, δεν άσχετα που του βάλε το κόλλο Ροντρίγκες, μπορεί να πάει στην Τρίπολη. Ο Χουάντερσον το θέλει ο Παναθηναϊκός, ήδη ο Καρατζαφέρης μου είπε λεπτομέρειες τι και πώς και τα λοιπά και καλά κάνουν και θέλουν. Το Παπαδόπουλο τον θέλει η ΑΕΚ, αν θα πάει μπορεί να μην πάει να πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα. Ο Μπαρτολίνι που είναι σε Ντερμπακάρα παίζει και σε ΠΑΟΚ, παίζει και σε ΑΕΚ, παίζει και σε Παναθηναϊκό. Μη σου πω και ο Ζιαμπάρης μπορεί να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Ο Ιτζόγλου εντάξει τα λοιπά, ο Περόνε γέρασε, ο Λεωζίνιο μπορεί να παίξει σε Τρίπολες, σε Πανιόνιους και τα λοιπά. Μπορεί να βολευτούν όλοι. Και τι άκατσε κάτι στο Ηρακλή, απεινάει. Άρα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Άρα, βέβαια. Ο ναι. Ηρακλής ακόμα και έτσι, ναι. Όπως τον παρουσιάζεις, ναι. Με ελάχιστα μπορεί να παραμείνει. Γιατί... Με αυτούς τους παίκτες, ναι. 5 ομάδες θα περάσει από πίσω. Με αυτούς τους παίκτες. Κάτι άσχετο. Ναι. Δεν μου λες, θυμάσαι με το Λάμπρου που με έλεγε αυτό το ξαναδοπάμπουρα, θα μπει με Πάμπερς. Ναι.
Τον είδε να φοράει πάμπερ. Γιατί τον είδε να κουμπάει την μπάλα. Κάνει... Ακούγε. Ακούγομαι. Okay. Τι τον είδε. Μπροστά στη θύρα 4 να κάνει τάκλινγκ στον τροματοφύλακα. Τι έκανε. Μπροστά στη θύρα 4 να κάνει τάκλινγκ στον τροματοφύλακα. Αυτό τι είναι τώρα. Παλικάρι είναι. Αν ήταν χεσμένο δεν το έκανε. Τι λέει, φίλε, σοβαρά μιλάς. Αν ήταν χεσμένο δεν το έκανε. Θα τον πάρουμε στο King Box, θα μα μάθει καμιά λαβίνα. Δεν ξέρω εγώ αν είναι. Εντάξει, ναι. Ούτε φίλο μείνει ούτε μανατζέρ. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν λέω ότι έκανε κάτι μαγικό. Αλλά λέω ότι την εικόνα του χεσμένου δεν μου την έδειξε. Ναι, εγώ την μπάλα δεν την ακούω. Η εικόνα χεσμένου δεν είδα. Ρε κόκκινε, δεν θα κρίνω το λάβρο στην Τούμπα με 9 παίκτες. Όχι, δεν θα τον κρίνω. Μη με πα, ρε κόκκινε, λοιπόν, σε μονοπάτια. Συνεχίζουμε το Παπαδόπουλο. Μη με πάω στον Παπαδόπουλο. Πάμε. Α το λάβρο, να τον κρίνω εγώ Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλο. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Που στάθηκε αιτία η ομάδα να μην διαλυθεί από το Μάιο. Μάλιστα. Το ότι υφίσταται η Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Ναι. Οφείλεται αποκλειστικά στον προπονητή που λέγεται Νίκος Οδόπουλος. Λοιπόν, μέχρι και χτες το βράδυ, και το λέω για ένα κοριτσάκι σαν τον 136. Μία, χαρακτηρίζει. Θα έρθει κανένα κοριτσάκι πάλι που θα ξέρει τη μαγεία και θα κρυφτεί πάλι το κάτω αυτό. Μέχρι χτες το βράδυ, μέχρι και σήμερα το πρωί, δεν ήταν λυμένη η απόφαση να φύγει από την ομάδα. Ποιο το είπε αυτό. Δεν ήταν λυμένη η απόφαση να φύγει από την ομάδα. Ποιο το είπε αυτό. Γιατί έχω υποχρέωση να αποκαλύψω την πηγή μου. Ο ίδιος ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος τι είπε. Ο ίδιος ο Παπαδόπουλος. Σε είπε ο Παπαδόπουλος. Ο ίδιος. Δεν ήταν 100% να φύγει από την ομάδα. Τι ήταν, δεν ήταν. Δεν ήταν, όχι. Τι θα τον κράταγε δηλαδή. Τι θα τον κράταγε. Τι θα τον κράταγε. Θα τον κράταγε αν φεύγανε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κακό στον εαυτό. Είναι ονόματα, άστα τώρα. Καγιούλης Μπέκα και αυτή. Όχι, ο Καγιούλης όχι. Όχι, ο Καγιούλης. Ποιος να ο Καγιούλης μου λέει ό,τι έχει πει. Ναι. Ό,τι έχει πει. Ναι. Το έχει τηρήσει. Ποιο να ήταν ο Καγιούλης. Ο κακό ποιο είναι. Ονόματα. Έχει κότσια. Κότσια. Κότσια έχει. Να πει ονόματα. Καζοβασίλης. Τι έκανε ο Καζοβασίλης. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει. Κάνει κακό. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Δεν έχει δίπλα τον έναν άνθρωπο. Ναι. Όπως είχε το Μυροφορίδη. Ναι. Η ομάδα δεν έχει γενικό αρχικό. Να έχει δηλαδή έναν άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν. Παρακάτω. Όχι, πρώτα απ' όλα χρειάζεται στελέχωση. Και μετά από. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι δίπλα στον Καγιούλη. Ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί. Ο Καζοβασίλης. Άλλο. Ο Μπέκας. Ο Μπέκας. Εντάξει. Δεν βοηθάνε. Ναι. Κακό κάνουν. Κακό κάνουν. Και ναι. Φυσικά ο ποντικός των γραφείων του Ηρακλή, ο οποίος ζει και βασιλεύει. Όνομα έχει. Ο ποντικός του Ηρακλή, ο οποίος ζει και βασιλεύει. Ναι, και, τον ναι. Και τον κόσμο κυρίευε. Αν έχει άντερα. Και, και συνεχίζει και κάνει την ομάδα άνω κάτω. Αν είχε άντερα, θα έλεγε το όνομά του. Αλλά δεν είσαι, είσαι κότα. Είμαι κότα, ναι. Άμπρα. Με λυρί. Είσαι κότα με λυρί. Ο ποντικός. Ακούει άλλο στην Τζιμισκή τώρα με τα μάξι, ο ποντικός του Ηρακλή. Και λέει αυτός ο Λακαμάς, ποιο να λέει, ποιο να εννοεί, ο ποντικός. Έχεις άντερα να το πει στον ποντικό. Πού να έχεις άντερα. Σε τρώει, με τρώει, για. Πιστεύεις ότι θα μου το βγάλει, δεν μου το βγάλει. Τι να σε βγάλω. Χρόνια. Τι να, το μόνο που μπορεί να βγει από πάνω σου είναι καμιά, κάνα αέριο, κάνα μεθάνιο από το φόβο σου. Για να βγάλει κάποιο. Για να βγάλει. Πάω, για να βγάλει κάποιο κάτι, ναι, θα πρέπει να το βγάλει με αποδεικτικά στοιχεία. Τότε μην το λε καθόλου. Όχι. Αυτός ο ποντικός. Εγώ του μιλάω ανοιχτά του ποντικού. Ναι, ναι, ναι. Έχουν γνώση οι φύλακες. Αυτά δεν μετράνε. Έχουν αυτά, γνώση αυτά οι φύλακες. Αυτά τώρα είναι αδερφίστικα. Αυτά είναι, αυτό είναι αδερφίστικο. Αυτά είναι για τη λαμπύρη. Έχουν γνώση οι φύλακες. Αν πιστεύεις. Ο ποντικός. Ελαφρά την καρδιά βγαίνεις και λες μια κουβέντα, οκ. Okay. Αυτό πιστεύω κάνει κακό στην ομάδα. Δεν μην το λες ποντικό. Όχι, ρε. Τι φοβάσαι. Ο ποντικό. Εντάξει, πάρε άλλο. Ο ποντικό. Λοιπόν, ο ποντικό. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι πώ αυτή η. Με φαγε τη μέρα όμω με τον Ηρακλή, με φαγε τη μέρα. Τα σωθικά με έφαγε με αυτό τον Ηρακλή. Γιατί θες να μιλήσει, Κωστάκη. Με έφαγε τα σωθικά με αυτό τον Ηρακλή. Γιατί θες να μιλήσει. Έπαιζε η Λίβερπουλ εχθές. Παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μάνταλο θα ορίσουν. Ήταν συγκινητικό χτες το Λίβερπουλ. Ναι, είχε Λάρισα, έχει ΑΕΚ και τσπάγια να φύγει το σύστημα της ΑΕΚ. Ο Παδόπουλος και ο Παδόπουλος. Με έφαγε τα σπλάχνα αυτό τον Παδόπουλο. Με έφαγε τα σπλάχνα. Με έφαγε τα σπλάχνα. Αυτό ο Ηρακλής. Έτσι ο Ηρακλής αλλιώς. Με έφαγε τα σπλάχνα. Με έφαγε τα σπλάχνα αυτό τον Ηρακλή. Αυτή την αεποντίον, ο Παόπουλος. Η αεποντίον αυτή. Τόσο αποθυμένο έχει. Αυτή η αεποντίον έχασε στην Τούμπα ένα 0 και πανηγύριζε. Ποιο πανηγύριζε. Πανηγύριζε που έχασε μόνο με ένα 0. Παόπουλος. Άσε με ρε κόκκινε να χάρει. Φτάνει. Φτάνει πια με αυτό τον Ηρακλή. Φτάνει. Πέθανε. Να... Γριά πέθανε. Άστο. Πάμε παρακάτω. Προχώρα στη ζωή σου παρακάτω. Δεν χαίρομαι. Δεν χαίρομαι. Όντως δεν χαίρεσαι. Δεν χαίρομαι. Το βγάζεις. Τι να χαρώ. Με τα χάλια του Ηρακλή να χαρώ.
Τότε για ποιο λόγο θέλει. Δηλαδή, ότι δεν μπορείτε να διώξετε όλοι οι Βαράω, ένα Παπαθανασάκι και ένα Καγιούλη. Τι αγάρο, ρε. Τι να γάρω, την ανυπαρξία σου να γάρω. Τι να γάρω. Σε μένα. Κύριε Καγιούλη, έβγαινε άλλο. Ο τρελό εκεί. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε. Κύριε Καγιούλη, και κουνιώτα σαν τον τρελό. Ολλανδό. Κύριε Καγιούλη, πέντε μήνε τον ακούω. Κύριε Καγιούλη, τελειώσα. Πού τελείωσε, ρε. Ολλανδό Καγιούλη. Και ο άλλο που θέλει να πάρει γραφείο τύπου ο Μάνο στον Ηρακλή. Δεν είναι εδώ, σταμάτα λίγο, ρε. Σταμάτα έτσι, κουστάρω, ρε. Δεν θα σου πάρω το. Απ' τη μια πάρουμε γραφείο τύπου οικονομήσουμε και απ' την άλλη όταν δεν έχουμε οικονομήσουμε βρίζουμε τον Παπαθανασάκη. Γιατί ασχολείσαι. Έτσι γουστάρω, ρε. Λογαριασμό δεν σου δώσω. Δεν σου επιτρέπω. Πάμε παρακάτω. Δεν σου επιτρέπω. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παρόντες. Τι είναι. Δεν θέλω να, ούτε να. Ρε πάρ' τα μάγουλά σου, ξεπάρκαρε από εδώ πέρα και κάνε κανένα δύο μέρες εκεί να έρθει. Ρε πάρ' και τα μάγουλά σου να ξεπαρκάρει από εδώ τώρα. Άντε τώρα. Άντε τώρα μας φάγατε τα σπλάγρα. Κύριε Καγιούλη. Κύριε Καγιούλη. Άσε με τώρα. Επιμένεις. Άντε μπράβο. Φτάνει. Παδόπουλος και ο Παδόπουλος εδώ. Σε ποια ομάδα τον έβαζε να δουλέψει. Ποιον. Τον Παπαδόπουλο. Στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Άλλη. Πανιόνιο. Σε ποιες μπορεί να σταθεί και πού δεν μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, Τρίπολη. Μπορεί να σταθεί. Πανιόνιο. Μπορεί να σταθεί. Όχι. Δεν μπορεί. Γιατί. Να σταθεί. Το ρωτάει φίλος. Στην ΑΕΚ δεν μπορεί να σταθεί. Τι λες για Παπαδόπουλο να πάει η ΑΕΚ. Όχι, δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί. Γιατί το, η φανέλα είναι πολύ μεγάλη. Ο πρωταθλητισμός με μειωμένο. Πώς το λένε, budget. Ο πρωταθλητισμός με μειωμένο μπάτζετ είναι μεγάλο πρόβλημα. Εκεί δεν έχει να σωθεί, εκεί έχει να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Και επίσης δεν μπορεί να διαχειριστεί, πιστεύω, αυτό που λέμε μάνταλος, μπακασέτες, πλατέλες. Έχει ελιπέει. Ο Παπαδόπουλος έμαθε να δουλεύει με τα χαφ. Δεν έχει χαφ ΑΕΚ κεντρικά, ξάρια, οχτάρια κτλ. Είναι καλός προπονητής, αλλά σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ δεν θα τον έβαζα. Από τον Γεσπάγια είναι καλύτερος. Από τον Γεσπάγια είναι καλύτερος. Από τον Ήβιτς είναι καλύτερος. Από τον Ήβιτς είναι. Τι είναι? Είναι καλύτερος. Είναι καλύτερος, ναι. Από τον Ήβιτς. Οπότε μιλάμε με τους υπάρχοντες. Άρα θα μπορούσε να σταθεί και εδώ λίγο πάθο. Όχι, δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δούλεψε σε μικρή ομάδα. Δεν μπορεί να φύγει κατευθείαν στην ΑΕΚ. Πρέπει να δουλέψει σε μια ομάδα υγιή μεσαία. Όχι άρρωστη μεσαία. Γιατί να σου πω κάτι. Τον βολεύει τον Παπαδόπουλο αυτή η κατάσταση. Πέρσι που ήταν κλειστό. Περίμενε, κάτσα τα ακούσει. Πέρσι που μέχρι τα Χριστούγεννα έδειχνε ότι είναι καλά. Θα τα ακούσει. Μόνο σου είπε. Θα τα ακούσει όλα. Εσύ θα ακούσει. Πέρσι μέχρι τα Χριστούγεννα έδειχνε ότι είναι καλά. Και μόνο είπε που ονειρεύτηκε ότι μπορεί να βγει η Ευρώπη είναι επιτυχία. Επιτυχία. Λοιπόν, άκου μέχρι τώρα, τα Χριστούγεννα λοιπόν τα οικονομικά ήταν τώρα τι αβάντε σα, άστετε. Εμένα θα ακού. Εμένα θα ακού. Τον βόλευε τον Παπαδόπουλο ότι ήταν μπορτέλο ο Ηρακλή. Τον βόλευε τον Παπαδόπουλο που δεν είχε γενικό αρχηγό ο Ηρακλή. Άσχημα θέλω. Άκου εδώ τώρα. Τον βόλευε τον Παπαδόπουλο που ήταν μόνο του και έτρεχε για όλα στο Ηρακλή. Εκεί όταν θα πάει θα είναι τακτοποιημένα. Ναι. Εντάξει. Και θα έχει το δικό του ρόλο. Δεν είναι για ΑΕΚ ακόμα. Είναι για Τρίπολη, είναι για Πανιόνιο, στο λέω εγώ το έργο. Είναι για Ατρόμητο, μανούλα για αυτά. Για ΑΕΚ είναι ακόμα νωρίς. Όχι. Η ΑΕΚ, ο μεγαλύτερο προπονητή που είχε, τον έδιωξε και ήταν ο Πογιέτ. Ούτε ο Κετσπάγια μπορεί να πάρει, αλλά για Έλληνα. Ο οποίος θα φύγει. Για Έλληνα προπονητή, θέλω να τον δω σε μεσαίες ομάδες. Γιατί μεγάλο... ήταν ο μεγαλύτερος ο Πογιέτ. Τι ήτανε? Προπονηταράς. Προπονηταράς. Το ότι αποτυγχάνει στην Μπέτις. Προπονηταράς για την ΑΕΚ. Τι έχει Μπέτις. Τι έχει. Ναι, τι έχει Μπέτις. Να δουλέψει. Ναι, τι έχει. Στον πάτο του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ωραία, είναι η Ισπανία εκεί. Ναι, ρε φίλε. Ισπανοί. Είναι προπονητή. Άκουδο. Η Ισπανία. Δεν μου λες, ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ ήταν καλός προπονητής. Τι ήτανε. Καλός. Έστεινε τα μάτς. Τι καλός. Όχι καλός προπονητής ήταν. Καλός προπονητής ήταν, φυσικά. Αλλά είχε κουσούρια. Τι κουσούρια έχει. Δεν μου λες, καταρχήν, ένας προπονητής στυλ Πογιέτ δεν μπορεί να δουλέψει στην Ισπανία. Για εσάς που είστε κουμαρτζίδες. Γιατί. Γιατί ο Πογιέτ ήθελε πολλά χαφ και σφριγγυλά χαφ να κλέβει και να φεύγει. Ενώ οι Ισπανοί τα χαφ τους είναι δεημί μου άπτου, δαντελένιοι και κάνουν το πάσα πάσα και οι άμυνες είναι σκατά. Όλες οι ομάδες. Όλες. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Η μόνη χώρα που δεν μπορεί να δουλέψει ο Πογιέτ είναι η Ισπανία. Και κακώς πήγε. Το κατάλαβες το έργο. Αν τράβασε διάλειμμα. Είσαι τεράστιο ραπλέ. Να είσαι καλά που μας είπες θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αργιανάρα από το Λεμαίδας. Βλάχος ερχόμαστε. Και με το που είπε ο Ραπτόπουλος ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα, ξαφνικά μαύρα σύννεφα. 23 του μηνός. Κοίταξε, σε μια χώρα υπανάπτυχτη. Εντάξει, σε μια χώρα. Μαύρα σύννεφα και λέμε. Δεν είμαστε σίγουροι. Δεν εγκατέμεις. Ο άνθρωπος ερμήστε. Εσύ μη χαίρεσαι, Αργιανέ, αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί του την έχουν στημένη τον Αναστόπουλο οι παίκτες του. Στην καρδίτσα είναι άσωστο μάτς, θα το ξέρεις.
Τα ξέρετε στον Άρη, τα έργα. Καλώ. Αυτά τα εργάκια στον Άρη, αυτά τα βέρα στο δεξί στον Άρη και τα, τα χαρμόσυνα σύρια, αλλά τα ξέρετε στον Άρη. Εντάξει, ο Σκιοκόκε σα έβρισε. Διάλειμμα. Ο Σκιοκόκε σα έβρισε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 9.55 για το μήνυμά στο 54.340. Αλφα μη 3 κενό. Πάω και ονοματεπώνυμο στο 54.344. Έχουμε για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βαργίνα στο Ρίτσι Καζίνο για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, ο οποίος βρίσκεται από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.340. Πάμε στον κόσμο να μην είναι στην αναμονή. Τρεις βλέπω, άλλους περιμένουμε και άλλους τρεις. Παρακαλώ. Τα μάθαμε. Ναι. 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 Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Μ' ακούτε? Ακούμε, ναι. Λοιπόν, Ηρακλειδάς είμαι. Καλά να πάθεις. Θέλω να πω, τα πράγματα πλέον δεν τα βλέπω καθόλου καλά. Τώρα, σήμερα τα είδα... Ας το να πει ό,τι θέλει. Άσε με να το μιλήσω. Σήμερα, φίλε, είδες τα πράγματα δεν καλά. Λίγο άργησες να πω. Όσο έμενε ο Παπαδόπουλος είχα μια μικρή ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ναι. Αλίμονο σε μια ομάδα που περιμένει από ένα προπονητή την ελπίδα. Εντάξει, δεν λέω όχι. Αλλά, εντάξει, φεύγει όντως σε καλό σημείο για μένα και θα ήθελα να μην εννοείται, γιατί ο άνθρωπος πάλεψε πάρα πολύ και χρόνια αυτός στην υπονέβηκε ομάδα. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Ό,τι μπόρεσε έκανε αυτός. Πλέον τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά. Καθόλου γενικά σε γενικές γραμμές. Α, και πιστεύω ότι την Κυριακή, το Σάββατο θα πάρει αποτέλεσμα. Ηρακλής θα πάρει νίκη. Κυριακή 4 η ώρα. Ναι. Σάββατο νομίζω είναι. Κυριακή 4 η ώρα. Πανεπιστημιακό άσυλο ισχύει ακόμα, ε. Μάλιστα. Κυριακή 4 η ώρα. Ωραία. Ωραία. Εγώ το βλέπω για στο μας, για κάποιο λόγο το πιστεύω. Επίσης, για σένα Κωστή θέλω να πω κάτι. Γενικά πολύ τα γυρνάς. Μία έλεγες ότι θα φάει 5-6 γκολ Ηρακλής με στη Τούμπα. Για 5. Βγαίνεις μετά και κράζεις τον ΠΑΟΚ. Και δεν λέει, δηλαδή, μια φορά να σε ακούσω ότι έπαιξε ο Ηρακλής με καρδιά, με κάτι, δεν βγαίνει να το πεις. Έπαιξε πάντα με καρδιά, θέλεις, δηλαδή, τι έπαιξε, βέβαια. Δεν, πριν το μάτς έλεγες άλλα, έλεγες για 5-6. Για 5 ήσουν, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν τα έβαλαν οι άλλοι. Κι άλλο τι έβαλε. Τι να κάνω, δηλαδή, απιάζω τον κουλάσμα στο λαιμό και τον πούλα δεν τα έβαλες. Λεωζίνιο, Περόνε και Σαραμαντά, τον έπαιρνα βαθμό αυτό τον ΠΑΟΚ, ναι ή όχι. Αυτό τον ΠΑΟΚ, ο Λεωζίνιο. Βρε, πες το να εδώ και έτσι όπως ήμουν να με έσφαξε. Όπως και να είμαι. Και έξω το φράος και μιλάς. Με 10 παίχτες πάλι με είδες. Που βλέπεις τι κατάσταση είμαι. Εγώ ένα ξέρω, Ηρακλής, βλέπεις ότι το Μάρι το πουλάει ακριβά όπου και να παίζει. Βαθμό δεν αφήνει εύκολα πουθενά. Αγωνιστικά όπως και πριν είπατε και οι δύο, η ομάδα δεν είναι για να πέσει αγωνιστικά. Όχι, δεν είναι. Αλλά θα δεν είναι για να πέσει αγωνιστικά. Αυτό που λες και εσύ και πλέον αρχίζω να ανησυχώ και το πιστεύω πλέον ότι είναι στο τέλος, ότι κινδυνεύει εξαγωνιστικά πλέον και επίσημα. Αυτό φοβάμαι. Ότι δεν βλέπω, ότι βλέπω να καταλήγει σαν τον Όφη πριν 3 χρόνια. Που είχε φύγει μέσα στη μέση του πρωταθλήματος. Του χρόνου δηλαδή τέτοιο καιρό που τον βλέπεις. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Εγώ προσωπικά έχω απογοητευτεί πλέον 10 χρόνια. Πάση συνήθεια με τη Σαββίδου την προπονήτρια. Έχω ντέρμπι. Μια φορά που έπεσε η ομάδα ακολούθησα παντού και Δέλτα και Γάμα μέσα έξω. Πλέον νομίζω ότι πλέον δεν έχεις κουράγιο ρε να πας. Δεν μπορώ πλέον. Δεν έχεις κουράγιο ρε, σε καταλαβαίνω. Δηλαδή θέλω να δω μια χρονιά να δω να πω ναι επιτέλους. Δηλαδή μια χρονιά. Να πω την αξίζαμε. Δηλαδή η καλύτερη μου χρονιά που είδα στα τελευταία 10 χρόνια ήταν το πέρυσι και τη χρονιά που ανέβηκε ο Ηρακλής. Δηλαδή να πω ότι είδα μια χαρά. Σωστό. Πέρσι κουτσά στραβά σώθηκε. Δόξα τω Θεώ είχαμε και το Βέιο, το παιδί βοήθησε. Και πλέον είδες τα πράγματα πώς είναι. Και απλά που έχω εγώ αμφιβολίες ότι ο Ηρακλής άμα πήγαινε πρόπερσι τελικό, αν τα πράγματα θα ήταν σε αυτό το επίπεδο σήμερα ή όχι. Έστω αν κατέβαινε τελικό και διεκδικούσε κάτι στο τελικό. Θα ήταν σε αυτή τη μοίρα ή όχι. Υποθετική ερώτηση, φίλε μου, αφού δεν πήγε. Ναι, ακριβώς. Πιστεύω ότι αν πήγαινε, μπορεί τα πράγματα να άλλαζαν εκεί πέρα. Να είσαι καλά. Εγώ θα πω ότι ο Ηρακλής έχασε την ευκαιρία του όταν ανέβηκε από τη Γάμα στη Β, εξηγιάνθηκε με την ΑΕΠ. Νομίζω ότι η κατάρα
του Παπαδόπουλου, του άλλου, του συγχωρεμένου, γιατί του φερθήκατε παλιανθρωπίστηκα να πούμε, θα την πληρώνετε επειδή υπάρχει θεία δίκη στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα. Παλιάνθρωποι στη συμπεριφορά σας απέναντι σε αυτό που σας έδωσε τα αφημί. Παλιάνθρωποι. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Γιατί πληρώνετε την ύφη. Έλα φίλε. Καλημέρα. Δεν φέρονται έτσι. Δεν φέρονται έτσι στον Ευεργέτη. Πάμε λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να μην καταδάμε γραφική συνέχεια. Ναι. Το έχουμε πει εδώ και 6 μήνες ότι Χριστοδουλόπουλος, Αλμέιδα, Λέσκο δεν υπάρχουν. Είναι για το ΤΕΒΕ. Επίσης θέλω να σου πω κύριε Μελισανίδη ότι χθες σε εισαγωγικά σας ξεβράκωσαν όταν ένας επί ονόματι Κομίνης στείνει το τεράστιο μέγεθος που λέγεται ΑΕΚ μετά το 50 μέσα στην περιοχή της Λάρισας, όταν δίνεις δικαίωμα στο Κοντό και στον κύριο Άγγελο να μιλάνε ότι αδικήθηκαν από το αποτέλεσμα και εννοούνε μέσα στο γήπεδο. Σήκωσε λίγο το ανάστημά σου, γιατί οι ποδοσφαιριστές εχθές κάναν αυτό για το οποίο πληρώνονται. Ή τουλάχιστον προσπάθησαν. Επιτέλους σήκωσε, όρθωσε το ανάστημά σου και προστάτευσε αυτό το μεγαθύριο που λέγεται ΑΕΚ. Βρε, κέρδισε, ακόμα. Κέρδισε η ΑΕΚ, βρε. Σταμάτα εσύ λίγο, ρε, σταμάτα να μιλήσουμε με διακόπτη συνέχεια, ρε. Δεν, αφού δεν καταλαβαίνεις πώς μιλάω, με ποιο τρόπο μιλάω, γιατί μου τη δίνεις, δε Γρηγόρη, δηλαδή. Δεν έχει το πνεύμα, δεν το έχει. Από αυτά που σου είπα, τι κατάλαβες τώρα. Δεν κατάλαβε τίποτα. Πού να καταλάβω, Χαϊβάνη. Τι κατάλαβε. Τι κατάλαβες από αυτά που σου είπα. Τίποτα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ θέλω τη χθεσινή ΑΕΚ με ένα center four, ένα εξάρι, ένα οχτάρι και με το πάθος και το πείσμα του. Τώρα μπορείς να τάγεις. Για να πάρει πρωτάθλημα. Τώρα μπορείς να τάγεις. Όχι. Άρα ουτοπία να το συζητάμε. Πά παρακάτω, λέγε. Ποια είναι ουτοπία, ρε παλικάρι μου. Μπορείς να τάγεις τώρα. Όχι. Τώρα αυτό που θέλω είναι το πείσμα και η μαχητικότητα των παιχτών του Ηρακλή. Αυτό μπορούν να το έχουν οι αεκτζίδες. Και θα σου πω εγώ ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Πάω κτί εσένα. Που θα πας εσύ στο Φάλαινο μεθαύριο με τον, πώς το λένε αυτόν, αριστερό μπακ, το Κίσιου και με το Κρέσπο να κάνει και το Λαφέρ, το Βαρέλα στον Ιντέγε. Θα σε σκουπίσει, ρε. Βγαίνετε και μιλάτε για πρωτάθλημα. Ποιο πρωτάθλημα να πάρεις εσύ, ρε. Που χρησιμοποιείς αυτήν την, πώς τη λένε, ρε. Κοκκίνου μου, πώς τη λένε αυτήν. Κοίταξε. Αυτή την κουρκουμπίνια, κουρκουμπίνια, κουρκουμπίνια. Αυτή που κοροϊδεύει θα κερδίσουν όμω το Καραϊσκάκη. Ποιο, ρε? Ο Πάοκ. Άντε, ρε, σταμάτα τώρα. Καλά. Άντε, ρε, σταμάτα. Εσύ ρε, να είμαστε λίγο, εσύ... λίγο ρεαλιστές. Εσύ να ακού τον δίπλα μου. Τα εσύ προγνωσ... ρώτα τον διπλανό σου. Ρώτα τον δίπλα μου. Να σου δώσει προγνωστικό. Ο οποίο προγνωστικά δεν πρέπει να ξαναδώσει, γιατί είναι πολύ καλό σε όλα τα άλλα και το έχω πει δημόσια. Αλλά προγνωστικά είναι καλά να αφήνει εσένα να τα δίνει, γιατί. Όπως και να το κάνουμε, σε αυτό είσαι καλός, σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να είσαι και ο μοναδικός Έλληνας που είχες παίξει διπλό την ΑΕΚ χθες. Γιατί ντροπή. Κύριε Κόκκινε, σε σένα απευθύνομαι. Γιατί ντροπή είναι. Όχι, λέω, μπορεί να είσαι. Γιατί... αυτό το έχεις, τι να πω, δεν το έχεις. Εγώ είμαι στους ανθρώπους που τα λέω έξω από τα δόντια, που επικροτώ το καλό και κατακρίνω το άσχημο. Έξι... για μένα, έτσι. Έχεις και δόντια. Αν έχω δόντια. Ούστα από εδώ, ρε φλάκο! Τι να σου πω τώρα, ρε πρασινό καμπιά, ρε πρασινό καμπιά. Ρε ούστα από εδώ, τα γάρα. Τι να σου πω, ρε πρασινό καμπιά τώρα, ρε κρυφέ πασοκτή, τι να σου πω. Ρε ούστα από εδώ, μη μιλήσει γατάκι τώρα. Τρέπεσε λίγο, ρε κρυφό πασόκε. Ρε σε έδωσα να πάρεις μεροκάμπα το χθες και δεν πήρες. Τρέπεσε να πεις ότι έγινε Σιριζέος. Κόψτονα, ρε. Κόψτονα, ρε. Πρώτη φορά αριστερά. Καλά, ρε. Βγάζει και γλώσσα. Από πασόκ ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε, γιατί τρέπεσε να το πεις. Ποτέ. Ποτέ. Απεταξάμιν. Αποταξάμιν. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Κόκκινε, είμαι ο νεαρός που σου έχω στείλει το μήνυμα, ναι. Αν τα έχεις δει. Ναι. Από τη Γερμανία, ναι. Το Χέρνε. Πιστεύω κατάλαβες που είναι το Χέρνε. Όταν λες... υπάρχει στο Χέρνε. Ο νεαρός, πιο νεαρό, πιο μήνυμα, πες. Θα έστειλα τώρα 3 μηνύματα στο Facebook, άμα μπορέσεις να δεις. Θα τα δω, πες μου όμως ποιος. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ποιος. Ο Ευάγγελος, ο Ευάγγελος. Ο Ευάγγελος. Δεν θα πω το επιθέτω, γιατί είμαι από το Χέρνε. Ναι, βρε, δεν δίζεται να πει. Εκεί πέρα που είναι, είναι Βαγγέλης. Το μαγαζάκι του, το παγωτατζίδικο μάλλον εγώ θα πω, το παγωτατζίδικο του Νικολάκη. Μάλιστα. Εμείς Νικολάκη εδώ πέρα το λέμε, αυτός που θέλει να το παίξει πρόεδρος στον Ηρακλή. Νικολάκη το λέτε. Νικολάκη και να, όλοι γράφετε ελληνογερμανό. Ιταλό το λέμε εδώ πέρα εμείς, ούτε καν Έλληνα. Μάλιστα. Παγωτατζίδικο έχει ο δίθεν πρόεδρος που λέει ότι είναι πρόεδρος. Συγγνώμη ρε φίλε, Ηρακλής είσαι εσύ. Ηρακλής είμαι. Ναι. Πριν 2 χρόνια τι έλεγες. Πριν 2 χρόνια δεν έλεγα εγώ τίποτα. Δεν έλεγα τίποτα. Κάτε τα χέρια από τον πρόεδρο, ρε.
Δεν σου λέω για το Παπαθανασάκη. Να μπαίνει, κάνε τα χέρια τα πλάνα. Α, τη δουλειά θέλει, κάνει, ρε. Λοιπόν, γατάκι. Αυτός που βγαίνει και λέει ότι διαχειρίζεται τον Ηρακλή, λέει κιόλας ότι έχει γραφείο μάνατζερ παιχτών. Λοιπόν, ένα παγωτατζίδικο έχει μόνο. Παγωτατζίδικα έχει μόνο, ρε. Πριν δύο χρόνια τι έλεγες, ρε, έτσι έλεγες. Εγώ. Ναι, εσένα, ναι. Εμένα. Ναι. Πρώτα δεν μιλάω για τον Παπαθανασάκη, μιλάω για άλλον. Νίκο το λένε για αυτό που λέω εγώ. Εντάξει, ναι. Κατάλαβες πολύ καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Πώς γίνεται να είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Δεν είναι. Με βούλα και υπογραφή. Δεν είναι μάνατζερ. Είναι μάνατζερ. Δεν manager. Είναι μάνατζερ. Μάνατζερ. Απλά παιχτάκια έχει που φέρνει από την Ελλάδα. Απλά παιχτάκια. Ναι. Τι νομίζεις ότι έχει. Ποιο τα ονόματα που έγραφε. Το γραφείο έχει τους παίχτες. Δεν έχει ο Νίκος. Ωραία. Άκου εδώ εμένα. Ωραία. Ναι. Έχεις καλύτερη λύση. Να φύγει. Να πω, βρε, να φύγει. Άκου εδώ. Άκου εμένα. Άκου εμένα. Εμένα. Το Καρδοβασίλη μέσα μου βάζει. Ο Καρδοβασίλη, ναι, ο Καρδοβασίλη. Άλλο. Σε ρωτάω εγώ, λύση έχεις. Δεν απαντάς, ε. Δεν απαντάς, ε. Λύση έχεις. Ρε, λύση έχεις. Ναι, έχω. Τι ποιον. Το Τουτσιάρι. Το Ποντίκι. Ποιο, τον Αντωνέλη. Ποιο είναι, ρε. Ή όλοι οι άλλοι, δεν μπορούνε. Ποιο, ρε, ποιο ονόματα, ρε. Ονόματα. Αυτοί που πάνε στις συνελεύσεις και προσπαθούν να κάνουν. Αυτοί που πάνε στις συνελεύσεις, άμα πάρουν ταξί από το Ρεόκαστρο για Καφτατζόγλιο, ο ταξιτζής θα τους κατεβάσει. Θα τους κατεβάσει στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου για να δεν τελειώσει τα λεφτά τους. Να σε καλά, φίλε. Άντε, για γαρά. Να σε καλά, για να προλάβουμε. Ναι, άντε, μπράβο. Ναι. Σιγά τον Καγιούλη και τον Μπέκα, εσείς ποιους έχετε? Έχετε καλύτερους? Ορίστε. Ορίστε, τον ορίστε έχουνε. Το Καγιούλη. Ναι, μ' ακούτε. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα, Κωστή. Γεια σου, φίλε. Θα μπορούσα, αν είναι δυνατόν, να μιλήσω με τον Κωστή κάποια στιγμή για ένα ιατρικό θέμα. Ιατρικό? Οχ. Τι έπαθες? Δεν είναι φρονιμότερο εκτός αέρα? Όχι, ρε, δεν είναι φρονιμότερο. Πες τι έγινε, φίλε. Γιατί μίλησα σε ένα διάλειμμα σας με τη γραμματεία και είπε να πάρω την ώρα των ακροατών, γι' αυτό. Έτσι είπε η γραμματεία. Αφού τον πει η γραμματεία. Ναι. Είναι εύκολο, μπορώ, Κωστή? Πες, ρε, φίλε, τι είναι, για να ξέρουμε. Θέλω να μου δώσεις τα φώτα σε κάτι, γιατί γνωρίζω ότι εκτός από μέτρους... Τα έχω καλά με τους γιατρούς, ναι. Είσαι και στους γιατρούς, ναι. Θα μπορούσα, Κωστή? Ναι, ρε, φίλε, πες τι έχεις. Θα ήθελα να μου συστήσεις κάποιον εκεί σε εσάς, κάποιον να γνωρίζεις καλό παιδοενδοκρινολόγο. Παιδό, ενδοκρινολόγο, δεν έχω. Δεν έχω. Καρδιολόγο έχω. Ψυχίατρο έχω. Δεν μου κάνει και ουρολόγο τον καλύτερο, τον Νίκο το Φίστα έχω. Ορθοπαιδικό έχω και ο ένα παιδάκι. Παιδοενδοκρινολόγο δεν έχω. Δεν έχω. Εάν σου πω τώρα, δεν είναι και φρόνιμο να σου πω ονόματα στον αέρα, μάμα. Δεν, όχι, ρε, φίλε, γιατί να κάνουμε τώρα να συζητάμε? Όχι. Δηλαδή, κατά εκεί μπορούμε να πούμε κάτι λάθος. Ναι, ναι. Εντάξει, και για ποιο λόγο να. Γι' αυτό το ρωτάω, γι' αυτό. Εδώ ενδοκρινολόγο δεν έχω, όχι. Αυτό είναι. Δεν χρειάστηκα για μένα, γιατί η κόρη μου δεν χρειάστηκα. Χρειάστηκα. Όχι το παιδί. Τι παξίλο, πώς γνωρίζει από φίλο. Όχι. Δεν ξέρω. Σου εξήγησε, δεν γνωρίζει, να είσαι καλά. Φιλιά. Όχι, παιδί, δεν έχω. Έχω τα πιο βαριά. Παρακαλώ. Πάθει έμφραγμα εσύ και εγώ εδώ είμαι. Βγάλε προστάτη στραβό, εγώ εδώ είμαι. Α, το διάλογο από εδώ, κοπρόσκυλο, ναι. Πάμε. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω έτσι. Ναι, λοιπόν, παιδιά, έχω βρει τη λύση για τους φίλους του Ηρακλή, γιατί μετά το παιχνίδι της Κυριακής μου παραπονιότανε πολλοί φίλοι Ηρακλής ότι είχαν πόνο στο στόμα από τον μπουλκουμέ της Κυριακής. Λοιπόν, έψαξα, πήγα σε 50 φαρμακεία στο ίντερνετ. Υπάρχει σκεύασμα για πλήση στοματικής κοιλότητας, είναι υγρό, λέγεται κλαρινόλ. Και θα μπορώ να το κάνω προσφορά, δηλαδή αν πείτε 20-30 άτομα πήραν τηλέφωνο. Εσύ το έχεις αυτό το κλαρινόλ? Υπάρχει, ναι, μισό λεπτό, υπάρχει και σε αληφή, λέγεται κλαρινέξ. Αυτό είναι για όλους τους φίλους του Ηρακλή, μετά τον μπουλκουμά της Κυριακής, έτσι. Δεν μου λες, εσύ... Λέγεται μπουλκουμέ και δεύτερο κράτο για την Κυριακή, ναι. Γιατί μπορεί να σου χρειαστεί. Ναι. Στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Θα σου χρειαστεί. Για ατομική χρήση. Ναι. Και μπορεί να χρειαστείς και όλα τα μπουκάλια. Είμαι σίγουρος ότι είσαι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Καθόλου. Πώς καθόλου? Θα παίξω ΠΑΟΚ. Θα παίξω ΠΑΟΚ. Θα παίξω ΠΑΟΚ. Θα παίξω ΠΑΟΚ. Ναι, γεια σας. Γεια ναι. Σας. Από Σταυρούπολη, Στέλιος. Από μέσα.
Όχι, ναι, τίποτα. Απόξελ, ναι. Ναι. Το ένα θέμα για το φίλο που είπε πιο μπροστά, να πούμε κάτι, έλεγε τον Ηρακλή για τον ΠΑΟΚ. Τι ήθελα να πω. Εμείς που τα ξέρουμε. Ο παραλογισμός είναι ένα πράγμα λίγο που δεν σε οδηγεί σε καλό. Ένας προχωράει για να βγει για πρωταθλητής και ένας προχωράει για να σωθεί. Είναι αντίθετα μεγέθη, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό και ο Ηρακλής προσπαθεί να επιβιώσει. Ναι. Τώρα τι βγαίνουν και λένε, τα ρωτάει ο καθένας λέει το δικό του, αλλά δεν έχει σημασία. Εσύ κάνεις φίλε πρωταθλητισμό. Στέλιος από Σταυρό που λίγα ξαναπάρει, κάνει δύο φορές πήρα, δεν θυμάσαι. Το πέρσι. Φίλε, εσύ πάω και είσαι. Τι θα είμαι, Σταυρό. Κάνεις πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό κάνω. Άμα δηλαδή δεν πάρεις το πρωτάθλημα, θα πέσει σε κατάθλιψη το. Θα στεναχωρεθεί. Θα στεναχωρεθεί. Ο Σαββίδης τι είπε χθες. Φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Όχι εγρήγορση, εγώ δίνω. Ναι, θα σα δώσω μέχρι 7 χρόνια περιμένετε ακόμα πάρετε το πρωτάθλημα. Σωστό, ναι. Για επιτάχυνση. Δίνω αυτό που δίνω για επιτάχυνση. Όχι για εγρήγορση. Ναι. Και από εδώ και πέρα δεν θα λένε εξαίρεση για τον ΠΑΟΚ ότι εξαίρεση να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα είναι δεδομένο και θα είναι εξαίρεση να μην. Δηλαδή, φίλε, το καλοκαίρι, επαναλαμβάνω, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα θα στεναχωρηθεί. Σαν πρώτη φάση, ναι. Δηλαδή θα κάνει και μανούρα. Δηλαδή αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός θα σπάσουν το ρέντι αυτοί. Εσύ θα σπάσεις την Τούμπα και τα ημεσύμβρια άμα δεν το πάρεις. Αν χρειαστεί. Α, θα είσαι και πάρα πολύ δυναμικός. Όπως ήσουν έξω από τη θύρα 10 που σε πήραν στο κυνήγι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μέσα στο πρόγραμμα όταν παίζεις. Τι μάχες ήταν αυτές. Κρανιοφόροι εναντίον να πούμε, πώς τους λένε τους άλλους. Πολεμιστών των θερμοπυλών. Τι ξύλο ήταν αυτό, ρε φίλε. Τι κοτρώνει. Ποιο κέρδισε τελικά στο ξύλο, ποιο κέρδισε, Ηρακλειδής ή Υπόξιδης. Α, αυτό είναι αμοιβαίο. Αμοιβαίο επί στο ξύλο. Έγινε φίλε για χαρά. Τι ήρθε το ξύλο. Πόσα άτομα θα γεια σου, φίλε, επόμενη γραμμή. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Με αυτά δεν ασχολούμαι. Εγώ ασχολούμαι πολύ. Μ' αρέσουν. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Γεια σα, κύριε. Από Αμερική σας παίρνω, κύριε, αυτό που έχουμε μιλήσει τη βραδινή ζώνη. Μιλήσαμε το βράδυ, μάλιστα. Από ποια πολύ? Από New Jersey, μένω εγώ. New Jersey, μάλιστα. New Jersey. Oh, yes. Είναι, μένω λίγο Nets. Μία ώρα μακριά από τη Νέα Υόρκη. Ναι. Με τους Nets. Λοιπόν. Ναι, μ' ακούτε? Ναι. Πώς... Ναι. Για το φιλαράκι μου, κύριο του Ναϊκτζή, μιλάει, αλλά η ουσία είναι μηδέν. Γιατί παρόλα αυτά τα χάλια, αυτά που λες και εσύ Κώστα Ραπτόπουλε, για τον ΠΑΟΚ θα συμμερίζουμε και εγώ ότι έχει κάποια αδυναμία στον προπονητή, παραμένει αγωνιστικά. Αγωνιστικά είναι δεύτερος και αίτητος. Ναι. Δεν μου λες πόσο καιρό λείπει στην Αμερική? Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Μήπως αυτός που είναι βλάχος, καράβλος και ξεδοντιάρης βλέπει καλύτερα από σένα που είσαι στο ΝΕΣ και βλέπεις NBA. NBA εγώ βλέπω. Ελληνικό πρωτάθλημα δεν βλέπω. Άρα μήπως το βλέπει αυτός καλύτερα γιατί τον κράζεις τώρα. Δεν τον κράζω, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Δηλαδή. Ο είναι αίτητος, έχει την καλύτερη άμυνα και έχει μείον 3. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Αγωνιστικά είναι δεύτερος με 11 βαθμούς. Κύριε μου, όχι. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πέμπτος με 8 βαθμούς. Τον περνάει και ο Πανιώνιος που έχει 9. Το αν είναι τιμωρημένος ή όχι. Αγωνιστικά σε λέει. Αγωνιστικά μιλάω κι εγώ. Στην μπάλα σου λέει πάνω είναι. Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά, σας έχω πει 100 φορές και ο διπλανός του αμφισβητή, ότι ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερα και από τους υπόλοιπους υποτιθέμενους ή μη διεκδικητές του τίτλου. Κοίτα, εγώ το λέω αυτό γιατί ο άλλος είναι φαίνεται πολύ υπερόπτηση. Λέει ποιος ΠΑΟΚ, ποιος ΠΑΟΚ. Τα βλέπω. Ο άλλος πρώτα απ' όλα βρίζει την ομάδα του. Οπότε δικαιούται να ταχώνει και στους άλλους. Λοιπόν. Όσο για μπάσκετ, εγώ κύριε Γρηγόρη δεν βλέπω πολύ ελληνικό, έβλεπα παλιά, γιατί τώρα είναι ο Σπανούλης, είναι ο κάτι άλλο, αυτοί ήταν εδώ στο NBA και στο Πάκο. Ο Πιτσιρικάς εκεί ο Μαυρούκος ήρθε και πήρε 100 εκατομμύρια. Γιατί, σας ενοχλεί, πήρε τόσα λεφτά. Καθόλου, καθόλου. Γιατί δεν βλέπετε τον Παπαγιάννη, μόνο τον Αντετοκούμπο μπορεί να δείτε. Ποιον? Τον Παπαγιάννη. Και ο Μπελογιάννης. Παπαγιάννης. Ο Μπελογιάννης, τι λες. Παπαγιάννης. Δεν το ξέρω, πού παίζει αυτός.
Ας, δείτε που παίζει και θα καταλάβετε. NBA παίζει. Κύριε Ραπτύπουλη, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμία στο goals, γιατί δεν μπορεί να, όταν στραβώνει λίγο το παιχνίδι, δεν γυρίζει με τίποτα. Ο ΠΑΟΚ έχει αδυναμία στα χαφ, τα αμυντικά, όταν αμήνεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα. Ναι. Τα γκολ θα μπουνε. Τα γκολ θα μπουνε. Συμφωνώ με κάτι άλλο που είπατε μια βραδιά, γιατί δεν έχω χρόνο να σας φέρω συνέχεια να σας ακούσω στο κινητό μου. Ο Χάτσι γιατί έφυγε. Οι λόγοι μένα δείχνουν καθαρά. Γιατί ήταν Αλβανός, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Κάτσι έφυγε γιατί δεν το θέλανε. Και άμα θέλει να μάθει για τον Παπαγιάννη. Ήταν Αλβανός, ρε φίλε. Και πήραν τον Εγώ το θεωρώ ανεπίτρεπτο να με παίρνει από την Αμερική, να σε ρωτάω και να περιμένω και να μην μου απαντάς ούτε στο επόμενο λεπτό. Να μην ξέρεις ότι παίρνει ο Σακραμέντο Kings. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Α, δεν το ξέρω, δεν άρχισε ακόμα τον NBA, φίλε. Είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά, γι' αυτό δεν το ξέρω. Άλιστα. Όπως είναι ο πιτσιρικάς αυτός ο Αντιμπεκούμπο. Δεν τον ήξερε, Στανίδη, τώρα που πήρε τα 100 τον έμαθες όμως. Τον ήξερα από πριν λίγο, φίλε. Σε ποια ελληνική ομάδα έπαιζε και πήγε στο NBA? Έπαιζε στα Σεπόλια, στην Αθήνα εκεί που έπαιζε. Σε ποια έπαιζε? Στα Σεπόλια. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν. Γεια σου. Πάμε σε διάλειμμα, δεν υπάρχει ελπίς. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Τρεις βλέπω στην αναμονή. Υπενθυμίζω. Για Ηρακλή μιλάμε. Αλφα, μη, τρία και νο. Τι να μιλάμε? Για Ηρακλή μιλήσαμε. Για όλα μιλήσαμε. Και τρεις που έχουμε γραμμές καλά είναι. Για όλα μιλήσαμε. Με τον Ηρακλή που κάνουμε. Για όλα μιλήσαμε. Για όλα μιλήσαμε. Λοιπόν, αλφα, μη, τρία και νο. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τις πέντε διπλές προσκλήσεις που έχουμε για το θέατρο Βαγίνα για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας, τρεις στην αναμονή όπως λέει ο Κωστής. Με πολύ βασικό θέμα τον Ηρακλή. Πάμε. Αφού τη βγάλαμε την εκπομπή σήμερα με τον Ηρακλή, καλά είναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, Ραυτόπουλε, τι γίνεται? Καλά, ρε φίλε. Γρηγόρη. Έλα, φίλε. Όλα καλά. Γιατί να μην είναι καλά, γιατί... ρε φίλε. Άντε, πάμε, ρε φίλε. Άντε, για την ΠΑΟΚΑΡΑ θέλω να πω δύο πράγματα. Να πεις. Η ομάδα είναι πολύ καλά. Κάνει rotation ο προπονητής μας, θα πάει πολύ καλά. Ναι. Προέχει το μάτς τώρα να πάμε στον Πακού, που είναι αυτό το Αζερμπαϊτζάν, που είναι και μακρινό το ταξίδι. Να πάρουμε την νίκη εκεί και μετά να ασχοληθούμε με τον Ολυμπιακό. Φίλε, απλά την κουρουμπίλια τη θες επόπτη στον Ολυμπιακό. Ποια? Την κουρουμπίλια, δεξιό επόπτη στον Ολυμπιακό, τι θέλεις? Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ, άμα κάνει σωστά τη δουλειά της, θα παίξει όποιος θέλει. Α. Με στο ΠΑΟΚ και Ηρακλής την έκανε σωστά τη δουλειά της. Αν είναι στο νόμο αυτό, άμα την έβρισε, ναι. Ρε φίλε, είπε ότι είσαι άσχετη. Εσύ θα την απέβαλες για το είσαι άσχετη? Ναι, θα την απέβαλα. Θα την απέβαλα. Μάλιστα. Μεγαλικά και πιάνω μεγάλος κι εσύ, δηλαδή. Είσαι ευαίσθητος άνθρωπος. Όχι. Ναι. Εγώ μεγάλωσα, άσο, τι πιάνω. Κάτσε κάτω. Λοιπόν. Ναι. Και θέλω στο Καραϊσκάκι να βάλω τον Περέιρα μέσα μαζί με τον Κλάους. Ναι. Ναι. Σε ποιανού θες? Φίλε, πιο πιθανό είναι να δεις Ροντρίγκες, Τζαλμά και Περέιρα παρά τον Κλάους. Ναι, ας είναι και ο Κλάους, αλλά το θέλω εκεί. Μπορεί να παίξει το 3-5-2 εκεί μέσα. Πότε το έπαιξε, ρε φίλε? Φίλε, άσχετα με το αν το έπαιξε ή δεν το έπαιξε. Μπορεί να το πω. Δεν με ακούς, λέω. Το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ είναι να παίξει με αυτή την τριάδα μπροστά. Ας το να σε μένα λίγο. Ροντρίγκες, Τζάλμα και Περέιρα. Δεν μου λες, ρε φίλε. Ό,τι πρέπει είναι. 3-5-2 με ποιους στόπερ θα παίξεις? Θα παίξει με Μάτος. Με ποιους στόπερ θα παίξεις? Μ' ακούς? Εγώ σ' ακούω, εσύ δεν μιλάς. Ναι. 3-5-2 ναι. ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι με τρεις στόπερ. Ποιους τρεις? Θα παίξει με τον Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Ναι, τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο. Ναι, και ο Κρέσπο μέσα, δεν θέλω ούτε Κίτσι ούτε Λέωβατ. Και το Ιησούς είναι ο Μαλεζάς. Βαρέλα, Κρέσπο, Μαλεζάς. Δεξιά ποιος θα παίξει? Δεξιά θα είναι ο Μάτος. Και αριστερά ο Λέωβατς. Όχι, ο Λέωβατς μπορεί να παίξει ο Κρέσπο εκεί. Αφού ο Κρέσπο θα παίξει center back. Ναι, με τρεις δεν παίζουμε πίσω. Με τρεις παίζουμε πίσω. Δεξιά ο Μάτος, αριστερά ποιος θα παίξει?
Αριστερά θα βάλει τον Κρέσπο. Φίλε, πάνε δες και ένα χάντμπολ καλύτερα και στο παλατάκι. Για χαρά. Επόμενη γραμμή. Κατάλαβες τι γίνεται. Ακούς Ήβιτς ποιοι σε κρίνουνε. Να βάλει τον Κρέσπο αριστερό μπακ, αλλά θα παίξει και αριστερό στόπερ. Δηλαδή ο Κρέσπο θα μπει σε μια μηχανή του χρόνου και θα παίζει και μπακ και στόπερ. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πάμε με 3-5-2 να κλάψει και τα έχει γραμμένο εκεί πέρα. Γιατί να κλάψει. Θα κλάψει. Γιατί να κλάψει. Να μην κλάψει. Γιατί να κλάψει. Εσύ με τετράδα θα τον Ιντέγιο και τον Φορτούνη θα το σταματήσει και άμα βγαίνει και ο Μάρτης από εκεί. Πώς θα το σταματήσει. Δεν παίζει ο Μαλεζάστρε, Κωστή. Με ποιον θα το σταματήσει. Με ποιον. Με τον Γκανίας. 65ο λεπτό ο Γκανίας. Ο Τζαβέλας θα είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος, όχι. Δεν είναι ούτε δεν είναι έτοιμος. Μην ασχολείσαι με αυτό το παίκτη σε αυτό το μάτς. Δεν μου λες, δεν μιλάει. Οπότε δεν υπάρχει 4. Ποιος χαφ θα πιάσει Μάρτινς, Φορτούνη, ποιος. Λοιπόν, παίζει μέσα με Χαρίση και Τσίμιροτ και όποιον θέλει ας βάλει. Αν παίξει ο Χαρίσης. Μόνο Χαρίσης στο κέντρο, ψάξε να βρει σε ποιο λεπτό θα φάει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για να βγει έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε. Τι σε λέω εγώ, βρε τώρα. Με 11 δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε. Τώρα άστα αυτά, Κωστή, άστα αυτά. Λοιπόν, Γρηγόρη. Ναι. Λοιπόν, να πούμε κάποια πραγματάκια λίγο για τους οπαδούς του Ηρακλή και την διοίκηση του Ηρακλειών για τους παίκτες. Τι ομάδες. Οι παίκτες ό,τι ήταν να κάνουνε, θα κάνανε. Τι ομάδες. Εγώ πάω ξύφιν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έβγαλε την ανακοίνωση τη Δευτέρα, ναι. Η διοίκηση, ναι. Και γιατί οι οπαδοί πιάνονται για τη φάση του 87 και δεν βλέπουν και τα 93 λεπτά. Θα σου απαντήσω γιατί δεν οφείλεις να ξέρεις. Ναι, δεν είμαι Ηρακλειδιάς για να ξέρω το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα έχει ακούσει η διοίκηση γιατί δεν μιλάει για τη διαιτησία, με αφορμή το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, εντάξει. Και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει ούτε εμένα, ούτε πιστεύω τους οπαδούς μιας ομάδος, η διοίκησή του ιδιαίτερα όταν δεν είναι αποδεκτή. Και όπως γνωρίζεις, δεν είναι αποδεκτή η διοίκηση. Αλλά δεν πρέπει να τη διώξω. Οπότε, θεωρώ ότι είναι εσφαλμένο να χρεώσω εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε στους οπαδούς τη στάση μιας διοίκησης η οποία δεν είναι αποδεκτή. Δηλαδή, εσένα για την εποχή προέδρων οι οποίοι δεν ήταν αποδεκτοί και ήσουν στα χαρακόμματα, θα ήταν αθέμητο να κάτσω και να σε κρίνω. Σωστά. Λοιπόν, κάνω να πω κάτι λίγο για τον ΑΕΚΤΣΙ. ΑΕΚΤΣΙ, τράβα λίγο και στο Αμίντεο, στο Λιμνοχώρι και στη Βέβη και σκανα Τσίπουρο, γιατί όσο εγώ είμαι πρωταλητής στο τρίμηνο των θερινών μηνών, εσύ αν θέλεις να πάρεις πρωτάθλημα το Μάιο, με ντόρτι από το Καραϊσκάκι δεν φεύγεις με αυτόν τον Ολυμπιακό. Να είσαι καλά. Άντε, yeah. Το φιλαράκι σου ο Νιώπας από την Κατερίνη λέει δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα το Σάββατο. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, τι έλεγες. Όχι, χτες ανακοίνωσε ότι ξεκινάει. Ναι, αυτή την πληροφορία είχαμε. Ότι ξεκινάει. Δεν σε χρεώνω. Εγώ δεν κάνω σαν και εσένα. Χρεώσε με, ρε κόμμα. Όχι, δεν σε χρεώνω. Εγώ δεν είμαι ρούφσα και εσένα. Γελά όμως με την κατεμιά σου. Ναι. Και είναι κατεμιά να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όχι, είναι κατεμιά να λες ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα το Σάββατο. Ναι. Και την άλλη μέρα δεν συνωμοτεί το σύμπαν και να λέμε πάλι δεν ξεκινάει. Μη σώσει και ξεκινήσει. Τι ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Λέγε. Καλησπέρα. Καλά ρε, ακόμα με την Κουρκουμπίνια ασχολείστε ρε, που δικαίως τον απέβαλε. Δικαίως τον απέβαλε. Εδώ ο Γλούρε μέσφαξε την κολάρα του Περέιρα ρε και εσείς ασχολείστε με την γιατί αποβολή. Γιατί μπορείς να εκφράζεσαι καλύτερα. Στο λέω για μία φορά και δεν θα σου ξαναπώ. Γιατί, τι είπα. Α, είπες την κολάρα, συγγνώμη. Εγώ κράτησα ναι. Χωρίς το γάμα. Όχι ρε κόκκινε, τι δουλειά έχει εκεί στο γήπεδο η αυτή που λες τώρα. Σωστά μιλάς. Συνέχισε, από τα ξάμιν. Συνέχισε. Εν τω μεταξύ, ο δικό σα εντάξει, έκανε λίγο αυτό, ρε παι. Δεν σου δίνει τη δεύτερη. Όρκο δεν παίρνει, φίλε, για το πέναλτι, αν μου μιλάς γι' αυτό. Λοιπόν, για να μην μιλάμε για. Εγώ δεν παίρνω όρκο. Εσύ λοιπόν, να παίρνεις... άκου, φίλε. Εγώ σου εύχομαι στο Καραϊσκάκι να πει ο Λέωβα στον επόπτη Καραγκιόζη να τον βγάλει στο 27, να χάνει ένα 0 και στο 88 να γίνει μια ίδια φάση. Μια ίδια φάση. Με τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού,
Εντάξει, και το μάτος. Εγώ δεν είμαι χερέκακος, φίλε. Δεν στο εύχομαι. Δεν στο εύχομαι, όχι. Εγώ στο εύχομαι, φίλε. Όχι. Να χάνεις ένα 0, να σου βγάλει το Λέοβατς. Γιατί είπε τον επόπτη Καραγκιόζη. Και στο 88 να γίνει μια παρόμοια φάση. Αυτή τη φορά εις βάρος σου. Και θέλω να δω τη Δευτέρα πόσα χαρτομάντιλα μάνεξ. Εδώ θα έχει ο Μπούζος με τον Γρηγοριάδη. Και με φίλε, αυτό που σου λέει δεν θα γίνει, δεν μου λες, ναι. Είσαι συντονισμένος εδώ και ώρα? Ναι, είμαι. Δεν μου λες... Όχι, κανένα 20 λεπτό. Κανένα 20 λεπτό. Σε αυτό να το τζέρσε, για ποιον παίκτη του είπα, άκουσες? Σε αυτό να το... Στον Αμερικάνο, ποιον παίκτη του είπα, μήπως άκουσες? Όχι, όχι. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Φτάνει. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Δεν είμαστε παλικάρια. Είμαστε παλουκάρια. Άντε, κρύε, κόκκινε. Λέγε, ρε φίλε. Δύο πράγματα. Πρώτον, συμφωνείτε ότι ο Ιβάν χάνει το δεύτερο πρωτάθλημα και πάλι το μόνο? Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Είναι πολύ πρόωρο να πει κάτι τέτοιο. Θα το χάσει, αλλά για ποιο λόγο? Ούτε είπε κανείς ότι το πήρε. Ναι, δεν με αφήνεις να μιλήσω. Συγγνώμη. Πριν τρία χρόνια έχασε το πρωτάθλημα με τον Άγγελο και δεν πήγε να πάρει τη σέντερμπακ. Άλλα μας είπε ο Άγγελος. Συγγνώμη, ρε φίλε. Πέμπτη τερματίσατε. Άλλα μας είπε ο Άγγελος. Όχι. Άλλα μας είπε ο Άγγελος. Τα οποία δεν απαντήθηκαν ποτέ. Πέμπτη τερματίσατε, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Και το άλλο. Όχι, τέλος πάντων. Απαντήθηκαν. Όχι, και. Πέμπτη τερματίσατε, ρε φίλε. Προχθές, ναι. Και να ήταν έτοιμος, μην τον υπολογίζει. Καλά σου είπε. Πέμπτη ήσασταν, ρε φίλε. Εγώ δεν είπα τον υπολογίζω. Ρώτησα. Ψάχνω για λύσεις. Τέλος πάντων, και κάτι άλλο. Εκείνη τη χρονιά θυμάστε που πέρασαμε μέσα στην Καλονή και πήρε ο Άγγελος την ομάδα να φύγει από το πάγκο. Ναι, γιατί πήρε την ομάδα να φύγει? Γιατί ο Κάρτα έπαιρνε στο διευθυντή και διευθυντή στο τελικό κοινή κάρτα. Καλά έκανε τότε, γιατί διαμαρτυρόσασταν? Ναι, όπως έγινε και τώρα με τον Ηρακλή. Άρα έπρεπε να πάρει την ομάδα να φύγει. Φίλε, ο Παπαδόπουλος και ο Καγιούλης. Συγγνώμη. Καλά έκανε και την έβγαλε. Δεν μου λες, εσύ πιστεύεις ότι όλοι οι παίκτες, όταν έχει αποβληθεί άλλος παίκτης που είπε τι είναι αυτά τα γελία που σφυρίζεις? Ευθέως. Είσαι γελία, της είπε. Εντάξει. Δεν της είπε. Είναι για γέλια. Φάνηκε. Είναι για γέλια αυτά που σφυρίζεις. Είσαι γελία. Είσαι γελία. Φάνηκε χτες το βράδυ, το έδειξε. Είσαι γελία. Είναι για γέλια, φάνηκε, το έδειξε. Είσαι γελία. Είναι για γέλια αυτά που δίνεις. Είσαι γελία. Εκτός από κουφός και τυφλός. Είσαι γελία, την είπε. Είναι για γέλια αυτά που δίνεις. Είσαι γελία και άσχετη, την είπε. Είπε δύο φορές. Φίλε, το είδες σε αργή κίνηση. Δεν θα βγάλεις άκρη, ρε φίλε. Στείλ τον, ρε, άντε βρίσκεις. Δεν θα βγάλεις άκρη. Με αυτό το γαϊδούρι, το κόκκινο, δεν θα βγάλεις άκρη. Λοιπόν, στοίχημα τώρα 1000 ευρώ, τι είπε? Καταρχήν δεν έχεις 1000 ευρώ. Λοιπόν, πρέπει να ληστέψεις τράπεζα. Τώρα θα τα βγάλεις κιόλας. Τώρα, εδώ έξω. Πού θα βάλεις άλλο, θα στήσεις κιόλας. Όχι. Εγώ λέω ότι λέει και υπάρχει και slow motion. Είναι για γέλια αυτά που δίνεις. Είσαι γελία. Είναι για γέλια αυτά που δίνεις. Δεν με νοιάζει τι έγραψε ο φίλος σου που δουλεύει στο πανεπιστήμιο. Με σύμβαση. Εγώ λέω τι είδα. Σε αργή κίνηση είναι για γέλια αυτά που δίνεις. Εσύ το είδες αυτό? Ναι. Εσύ δεν ξέχασες να ξεχωρίσεις τα χαμνά από το πιπί, ρε. Ναι, ρε φίλε. Τι μας λες το? Πάμε. Ό,τι πεις, ναι. Πάμε. Έλα, ρε φίλε, ναι. Καλησπέρα. Τα αρσενικά, τα τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μου κάνεις τα μούτρα από κοιμά. Από κοιμά τα μούτρα σου χρόνια, ρε. Μούτρα είναι αυτά. Αντιτουριστικά. Λέγε, ρε φίλε. Καλησπέρα. Ο παδός του Ηρακλή. Ο παδός. Όλοι οι παδοί εδώ στο κεφάλι μας. Οι άλλοι με τον ΠΑΟΚ, αυτός με τον Ηρακλή, όλοι οι παδοί εδώ. Ποιος είναι ο παδός? Διάβασε τα χείλη του Σαραμαντά. Δεν τα διάβασα εγώ, το έδειξαν στην τηλεόραση. Ποιος? Τι το έδειξε? Το δείξανε. Ποιος? Ασχοληθήκανε με αυτό. Ποιος ασχολήθηκε? Να ασχολήσει και με τι δείξανε. Τι ασχοληθώ, μωρέ κόκκινε, από χρυθρογράφος χιλίων ποδοσφαιριστών. Δεν είμαι, υπάρχουν ειδικοί. Τι ειδικοί υπάρχουνε? Πες, φίλε, ό,τι θες να πεις. Αδικημένε, Ηρακλή, κατατρεγμένε. Καλή χρεώσατε 4 εκατομμύρια σε 2 χρόνια την ομάδα σας, Καραγκιόζηδες. Σε φταίει η κουρουμπίλια. Που έπρεπε να τη βγάλει ο αυτός που δουλεύει στο πανεπιστήμιο με σύμβαση, που εσύ δεν μπορεί να δουλέψεις ούτε με σύμβαση στο πανεπιστήμιο, γιατί το λες υποτιμητικά για τον Κίζα. Όχι, δεν το λέω υποτιμητικά. Ναι, πήγες 4 χρόνια για εγώ δεν πήρα εντολές για να βγάλω κάρτες. Έλα.
4 χρόνια. Εγώ δεν έπαιρνα, δεν είχα υποβολέα να μου λέει ποιον θα αποβάλω. Έλα, κατατρεγμένη. Κατάλαβες. Έλα. Σε αδική σα την κούμπα. Κάνε παρέα. Ναι. Άιντε τώρα στη γάμα εθνική με κάνε την παρέα. Ναι. Άιντε μπράβο. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι αξιοκίζα σε σένα. Αφού έχετε και 1000 ευρώ να βάλετε και στοίχημα, άλλο τι. Τι 1000 ευρώ να βάλετε, φίλε. Δυο μαστίχες κόλλησε έχει στην τσέπη του να πούμε και ρασουγιά να καταρρύψει τα μήλα. Φίλε, κλέβω εκκλησία ρε φίλε, ούτως ή άλλως ό,τι στοίχημα βάζουμε το κερδίζω, δεν έχει ενδιαφέρον. Εσύ άσε την κλέψη. Ό,τι στοίχημα το βάζω, γιατί... Δεν έβαλες όμως ένα στοίχημα με τον Λαπρόπουλο. Τι δεν έβαλα. Τότε που απαξίωνε, που πιστεύω ότι είναι καλός ο τερματοφύλακας αυτός του Ηρακλή. Και τον απαξίωνε πολύ. Τότε δεν τον έβαλες ένα στοίχημα. Ρε φίλε, αν είχα χάρημα να ξέρω ό,τι βγει, δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν εκατομμυρίουχος Μπαχάμης και θα καθόμουν. Μπα, στα κουμπάρια θα τα τρώγε. Δεν υπάρχει πιο θέμα. Σαν τον Κόκκι στο δάχτυλο. Εγώ δεν είμαι ρουφιάνος όταν το διπλάνο μου να λέει πράγματα τα οποία δεν υφίσταται. Γιατί ακούς τι λέει τώρα. Κατάλαβες. Άμα είσαι κατόψυχος λοιπόν, ο άλλος. Να μιλήσω λίγο, παιδιά. Γιατί για όλα μια καλή κουβέντα έχει. Βέβαια. Ενώ η ψυχούλα ειδικά στην εδώ εκτέθηκε σου Κωστή, γιατί όντως απέδειξε ότι. Άκου το φιλοτιλέ. Για λέγε φίλε. Είναι καλό στον Ορφέα. Δηλαδή έκανε κάποιες αποκρούσεις και στην Λάρισα και με τον ΠΑΟ και νομίζω με ποια ομάδα. Έδειξε καλά στοιχεία. Και πολύ τον καλά, έστρωσε ο προπονητής, ρε φίλε. Τον φίλε, άκουδο. Ναι. Σε μικρή ομάδα όταν παίζει. Άκουδο, ρε φίλε. Μη δώσ' μου ένα λεπτό. Όταν παίζει σε μικρή ομάδα ένα θερματοφύλακα. Βλέπει τη χολιβγάζει. Άκουσε να δει. Ναι. Του δίδεται η ευκαιρία σε ένα μάτς. Να αναδειχθεί. Να κάνει 10 αποκρούσεις. Θα φάει και 3 γκολ. Και θα πούμε διακριθέντες ο θερματοφύλακας. Ένα έφαγε όμως. Άμα πάει σε μια ομάδα μεγάλη. Κοίταξε. Δεν θα του δώσει η ευκαιρία να φάει 5 φάσεις. 6. Θα φάει 2. Κοίταξε, Κωστή, άμα φάει και Κωστή. Τα 2. Είδε τι καλό σπίτι και πρικισμένο που ήταν. Ναι, ο Βαρκάρης. Εντάξει, το ξέρουμε. Το ξέρουμε άμα τώρα, είναι το μικρή ομάδα. Ο Κατεργιανάκης στον Άρη. Μικρή ομάδα, έπαιξε ένα μάτς με τον Ολυμπιακό, πήγαν όλα πάνω του, τον πήραν στον Ολυμπιακό. Το βάλα κάτω από τα δοκάρια, φοβήθηκε το φιλοκάρδι του, το διώξαν σε ένα χρόνο. Κατάλαβες τι διαφορά τώρα... είναι η μεγάλη ομάδα με τη μικρή. Τώρα, γνώμη σου, τώρα, εγώ εντάξει, νομίζω ότι... Και πέρα τώρα, ο καθένας ακούει και βγάζει μου... τα συμπεράματά του. Ναι. Αυτά που έπιασε και απέκρουσε, έδειξε ότι έχει καλά στοιχεία, δηλαδή έδειξε καλά ρεφλέξη, δηλαδή... Φάσεις οι οποίες δεν είναι απλές, είναι δύσκολες. Φίλε, επειδή τώρα, δεν τον έχεις παρακολουθήσει. Δεν είμαι φίλαθλος του Ηρακλή, του πάω και είμαι. Φαίνεται, δεν τον έχεις παρακολουθήσει. Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Πάρ το Γλύκο στον Ηρακλή και το Χουάντερσον στον ΠΑΟΚ, θα λένε για το Γλύκο τι τερματάρα είναι που τα βγάζει κτλ. Μόλις πάει ο Χουάντερσον στην Τούμπα και τα τφάει, θα το βγάλουνε παρτό. Άλλο είναι η μεγάλη ομάδα. Πρόσεχε τώρα. Πριν από λίγο μας έλεγε. Ότι έμαθε από ρεπορτάζ στην Αθήνα το ενδιαφέρον τον Παναθηναϊκό και τώρα στον βγάζει παλτό. Κατάλαβες τώρα. Δεν το βγάζω παλτό. Λέω, είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός είναι μικρή ομάδα. Ο Βελίδης στον Άρη. Δεν μ' άκουσες. Ο Παναθηναϊκός είναι μικρή ομάδα. Μισό λεπτό ρε κόκκινε. Ο Βελίδης στον Άρη και στα Γιάννενα ήταν καλός. Ήταν μικρές οι ομάδες. Εσύ έλεγες ότι στον ΠΑΟΚ θα πιάσει. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν να που δεν έπιασε γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Το κατάλαβες. Ποια είναι η διαφορά. Του μεγάλου τερματοφύλακα στη μεγάλη ομάδα. Και ο Σαργκάνης στην Καστοριά ήταν πολύ καλός, αλλά ήταν και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική και στον Παναθηναϊκό. Ήταν μεγάλος τερματοφύλακας. Το Χουάντερσον και τον Κατεργιανάντερσον. Και αυτούς θα τους κρίνει στη μεγάλη την ομάδα. Άλλο θα τους κρίνει και τώρα, άλλο να ξεκινάει. Συνομαδούλα τώρα. Συνομαδούλα τώρα του Ηρακλή, καλός είναι. Όταν έριξε τον κόλο στο τέταρτο του Ασαριφάντ και τον πλάσαρε ο άλλος από την γωνία, δεν είπαμε τίποτα γιατί είναι μικρή ομάδα ο Ηρακλής. Αν το φάει στον ΠΑΟΚ, θα πούμε στραβός είναι. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, η γνώμη σου. Να πω και κάτι ακόμα. Να πω και κάτι ακόμα, παιδιά. Να πω χαίρομαι, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη λέξη χαίρομαι. Νομίζω ότι ήμουν η παραφωνία στο θέμα του Σάκοφ. Βλέπω ότι σιγά-σιγά δειλά-δειλά αρχίζουν και βγαίνουν παράπονα. Και αργήσατε ρε φίλε. Άντε δεν το έλεγα και με τους φίλους μου που συζητούσα ρε παιδιά, έλεγα αυτός δεν κάνει, δεν γίνεται. Και έτσι γι' αυτό λέω ότι χαίρομαι ότι βγαίνουν επιτέλους, φαίνεται το είχα δίκιο σε αυτό. Δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω, δεν έπιασε, δεν προσαρμόστηκε.
Γιατί ρε φίλε, ο άλλος με το Μούσι. Ο Κάτσε ήταν ο καλύτερος ντουμπλαδόρος των πλαγίων μπακ. Και ο Κανίας παίζει στον άξονα και θέλει ένα τέταρτο να στρίψει δεξιά. Αυτό δεν τον είδατε? Το σκυλί που δαγκώνει το πιτμπούλ στο 65 έμφραγμα μυοκαρδίου. Στο προεφραγματικό στάδιο ήταν. Να πάρουμε και ένα τελευταίο. Να πάρουμε και ένα τελευταίο. Ό,τι πεις. Καλημέρα. Πριν τον πάρουμε. Πριν τον πάρουμε. Ξέχασα να πεις τι πίνεις. Εγώ ξέχασα από την πίνω. Ξέφυγε ρε φίλε. Σε ξέφυγε. Το θυμήθηκα. Ξέφυγε εμένα. Αν δεν στο πω, δεν το λέω. Εγώ το πιω όμως το καλό Εβιτάλ πρωί-πρωί. Ναι. Γιατί ιώσεις φουλ αυτό το διάστημα. Mm. Γιατί οι πόνισης αρθρώσεις φουλ αυτό το διάστημα. 23, 12, 200, 500 να τα προλάβετε όλα αυτά και να έχετε επίσης και ένα πολύ καλό έντερο όπως έχει η πάρτι μου. Πλέον. Αντί για 55 ευρώ, 34,90 στο 23, 12, 200, 500. Έλα φίλε. Πόσο? 200, 500. Πόσο? 23, 12, 200, 500. Μήπως άλλαξε τιμή? Τι άλλαξε τιμή? Μήπως άλλαξε? Δεν ξέρω, εσύ δεν μου πεις. Εσύ κάνει διαφήμιση. Δεν μου είπε κανείς. Δεν έχω σχέση. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Βαχώ, εξύ. Ναι. Χάρηκες χθες, νίκησες τη Λάρισα. Ναι. Σε έκανε γιογιό, χάρηκες. Κοίτα την αεκούλα σου και άσε την παοκάρα. Ξέρουμε ότι δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα, αλλά εσένα θα σε πατήσουμε. Άιτε, βλαχώ εξύ. Γιογιό σε έκανε η Λάρισα, άιτε. 1-2 κέρδισε. Τα χάνε όμως. 1-2, ναι, το κολοφαρδίστικο το γκολ, το δεύτερο, δεν το είδαμε. Φίλε, κέρδισε 1-2. 1-2 κέρδισε όμως. Ναι, εντάξει, γιατί δεν κινδύνευε μέχρι τέλους. Βρε, 1-2 κέρδισε. Εντάξει, στη βαθμολογία είναι πάνω από σένα. Και γιατί το διώχνει. Η καρέκλα του και σπάγια έτρεμε χθες. Βρε, πάει και σπάγια. Πριονίστηκε η καρέκλα ο πριν. Φαντάσου να έρχονταν το 2-2. Εσύ ρε φίλε, εσύ μετά από νίκη, απέλεις ποτέ προπονητή. Ναι ρε μεγάλε, καλά σε λέει εδώ τώρα. Εσύ μετά από νίκη απέλεις ποτέ προπονητή. Μη με αναγκάζει να λέω για την ΑΕ καλά πράγματα. Γιατί δεν χουστάρω τώρα. Αλλά μη μου βγαίνει κορδωμένος. Δεν βγαίνω κορδωμένος. Κορδωμένος και δεν σε έβρισε. Βρε πρώτο, εμένα κράζει πρώτο. Αλλά όταν έχει δίκιο. Άκου λίγο κάτι, άκου. Αυτό τον αλήτη τον ακούω για ένα πράγμα. Γιατί το πρώτο πράγμα που ταχώνει η ομάδα του. Ο πρόεδρός του και ο παδί του. Το ξέχασε τώρα το πρώτο πράγμα που γόνι είναι για τον Σαββίδη και για τον ΠΑΟΚ. Είπα τον δέχομαι και τον ναι. Χαίρομαι γιατί κάνει πρώτα αυτοκριτική και μετά για λέει οτιδήποτε. Οπότε μα και εγώ σε κάνω αυτοκριτική. Σου λέω δεν θα πάρω πρωτάθλημα. Δεν θα πάρω, αλλά εσένα θα σε πατήσω. Να τον γλεντήσεις. Να σας δω να βάζετε στοίχημα. Να είσαι καλά. Ένα τελευταίο, ένα λεπτό έτσι. Όταν γελάτε μ' αρέσει. Ναι. Εγώ είμαι παιδιά, ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν. Επειδή τυχαίνει να είμαι πολύ πολύ μεγαλύτερο στην ηλικία σας, ήμουν συνάδελφος με τον πατέρα του Κώστα. Αυτό ήταν στο κεντρικό, προσέξτε μισό λεπτό. Στο κεντρικό της Θεσσαλονίκης, εδώ ήμουν σε άλλο κατάστημα στις αίρες, σε πάση περιπτώσει, δίνω το στίγμα της ηλικίας μου. Γκόμενες καλές. Το τάκι ήμασταν συνάδελφοι. Ωραίες λοιπόν, ταμίες. Κάποτε ο Δωμάτιος... Με ακούτε? Με ακούτε? Βεβαίως. Κάποτε ο Δωμάτιος στο 72 έως 76 εκείνη την τετραετία περίπου σε έναν αγώνα έφτιαξε έναν διαιτητή ο οποίος τον έβαλε αμέσως έξω. Την Τετάρτη στο δικαστήριο το αθλητικό πήγαν οι δικηγόροι του Παναθηναϊκού και είπαν ότι δεν το φτύσαμε το διαιτητή. Έκανε λάθος ο κύριος. Πήγε να καθαρίσει τα γυαλιά του. Και αθώθηκε. Και αθώθηκε. Προσέξτε τώρα η ουσία ποια είναι. Ναι. Την επόμενη Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ριζούπολη με τον Απόλλωνα. Ναι. Και σε κάποια φάση offside που δεν ήταν offside ναι. Ο Κούντες χειροκρότησε τον. Ηρωνικά. Τον ναι. Ο διαιτητής τον αποβάλλει. Ναι. Επειδή χειροκρότησε και τρώει τέσσερις αγωνιστικές. Ναι. Θέλω να πω, τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις βίωσε και ο Ηρακλής, βίωσε και ο Άρης. Έχονται την ΑΕΚ μέσα στη Χαριλάου να κάνει δύο μπέλα και να μην είναι κανένα ο διαιτητής. Χρόνια ο ΠΑΟΚ με τις μεγάλες ομάδες. Να λαιλατείτε από τον ΠΟΚ. Όλη η Ελλάδα, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ ποιος λέει λατούσε εκεί τα χρόνια. Ορίστε. ΠΑΟΚ... Δεν έχει σημασία αν είναι η ΑΕΚ, αν είναι η Ολυμπιακή. Όχι, όχι, ο ΠΑΟΚ δεν λέει λατούσε τους άλλους, τους Βορειοελλαδίτες. Αυτό το πράγμα, όχι αγαπητέ φίλε, όχι.
Σε παρακαλώ. Μην το μινιμάρει. Να είστε καλά. Η ώρα είναι 4 δευτερόλεπτα. Δηλαδή του πανσεραϊκού για τι δράμε και του πιερικού για του. Το πρόβλημα τη αθλητική Θεσσαλονίκη δεν είναι η διαφορά μεταξύ του. Όχι, να είστε καλά. Τέσσερι και ένα. Α περιμένουμε ο κρύο τώρα ο Κανελάκη. Άσε με τώρα ένα λεπτό. Άσε με ειδήσει. Περιμένει ένα λεπτό. Με χορηγού. Εντάξει, ένα λεπτό. Ήθελα να το ρωτήσω τον άνθρωπο. Αμέσω στη Χούντα εδώ. Όταν πέρασε ο Μπόξ στο τελικό του 74, ποιον έσφαξε, τον Πιερικό δεν έσφαξε εδώ. Και εγώ όταν πεθάνω, μπορεί κάτι να δεν με ρωτήσει, αλλά να πεθάνω. Τι να πεθάνω. Και αμαλώσει με τι, με το Θεό ή το Βούδε, το Μάμεθ, γιατί πεθαίνω και δεν μπορεί να με ρωτήσει. Είναι αμήλικτο ο χρόνο, τελείωσε. Να μάθει να το χρησιμοποιεί. Εσύ μιλά σε μένα. Ναι. Κλείσε, ρε, τι να κλείσει. Λοιπόν, Κωνσταντίνο Αργυρούδη, Καρμύρη Παναγιώτη, Μουράτογλου Βασίλειο, Τέργιου Λεωνίδα και Χαραλαμπίδης Νίκος. Οι πέντε φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι θα δούνε στο θέατρο Βεργίνα. Μουράτογλου. Ναι. Πες του να πάρει ένα χάπι αυτόν. Κωνσταντίνος Αργυρούδης, γιατί φίλος είναι. Όχι, Μουράτογλου. Καρμύρης Παναγιώτης. Και Καρμύρης κιόλα. Στεργίου Λεωνίδας. Ο Νίκος και Μουράτογλου Βασίλη. Μουράτογλου. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκι, Κύψο και Δήμου. Γεια. 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 Κανελάκι, Κύψο και Δήμου.